Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την απόψινή εκπομπή. Εντάξει, στοίχημα.gr είναι μαζί μας, βεβαίως. Μια και φτάσαμε. Αύριο ραντεβού και πάλι. Αύριο ραντεβού και πάλι. Όχι, αύριο δεν έχει ραντεβού, αύριο έχει μπάουκ. Αύριο έχει μπάουκ. Λοιπόν... Πρέπει να είμαστε το μοναδικό ραδιοφωνικό δίδυμο ναι. που 12 Αυγούστου ναι. σε όλη τη χώρα, βάζω όλη την επικράτεια, βάζω περιφερειακούς σταθμούς, βάζω σταθμούς της Αθήνας και βάζω τους πάντες, όχι μόνο αθλητικά ραδιόφωνα, που το ραδιοφωνικό δίδυμο είναι παρόν στο στούντιο. Βασίλη, χαμήλωσε λίγο 12 Αυγούστου. Χαμήλωσε λίγο το δύο τώρα γιατί χτύπησε πάρα πολύ. Τώρα τι. Δεν κουμπώνε καλά γι' αυτό. Ναι, είμαστε νομίζω πολύ πρωτοπόροι για μένα. Ψάξε άλλη εκπομπή ραδιοφωνική σε πολιτικό, αθλητικό, χαβαλεδίστικο ραδιόφωνο ότι είναι. Τραγικό, μουσική, τραγικό. Που να είναι και οι δύο παραγωγοί 12 Αυγούστου στο στούντιο. Νομίζω ότι είναι πολύ κακό. Πάρα πολύ. Καθόλου κακό δεν είναι, φίλοι. Υποχρεώσεις, τι θα κάνουμε. Οι επαγγελματίες. Αυτό παίρνουμε άδειες πιο νωρίς. Για να είμαστε εδώ στα δύσκολα. Εγώ βασικά έτσι κι αλλιώς είμαι φαν της εβδομάδας του 15 Αυγούστου να τη ζω στην πόλη. Νίκο, δεν θέλω να σε προβληματίσω, αλλά ζεις στην Περαία, φίλε. Ναι, η πόλη, Νίκο, την Περαία είναι 20 λεπτά με τα μάξι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, okay. 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 Γιατί, τι, 20 είσαι λεπτά. Είσαι και εσύ αυτός που λένε αχ, τι ωραία που άδειασε και τέτοια. Ναι, και είμαι, έτσι μου αρέσει η Θεσσαλονίκη. Είναι ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Είστε ναι. προβληματικοί όλοι. Γιατί? Δύο κατηγορίες προβληματικών μπορώ να βρω. Αυτούς που λένε τι ωραία που είναι 15 Αύγουστο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Και αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν το κλιματιστικό. Αυτούς... Η δεύτερη είναι με διαφορά χειρότερη. Η δεύτερη είναι εντελώς προβληματική τύπη. Ναι. Είμαι μαζί σου σε αυτό το κομμάτι, αλλά αυτό με την πόλη. Δεν μπορώ το κλιματιστικό, λέει, μπορεί να κρυώσω. Σκάσε τότε από τη ζέστη. Α, μπράβο, γιατί ναι. μπορεί να κρυώσει αν είσαι κλιματιστικό. Κάτσε να βράσει το ρηπαπά σου καλά-καλά. Εντάξει, θα με χτυπήσει. Θα με χτυπήσει το κι εσύ. Ναι, καλά να σου πω. Εμένα μου το έχουν πει αυτό και του λέω. Και του, με ένα κολλητό μου ήταν σωστά. Και του λέω: μην κάθεσαι μπροστά του. Φίλε, υπήρχε ένα συνάδελφο. Κάτσε λίγο πιο εκεί. Να είναι καλά όπου είναι. Ναι. Ο οποίο. Γεια σου, Γιάννη. Στο γραφείο. Ναι. Ευτυχώ δεν ήταν στο ίδιο γραφείο με εμένα, ήταν σε άλλο. Διπλανό τέλο πάντων. Σταμάτη. Όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Δεν άνοιγε ποτέ το κλιματιστικό και ήταν δύο μαζί στο γραφείο και αυτό ήταν με μία πετσέτα στο λαιμό. Και ο άλλος από δίπλα πέθανε γιατί είχε θέμα με το κλιματιστικό. Μυρωδιά. Στο κέντρο της πόλης. Ρε, άσε το τη μυρωδιά. Η μυρωδιά. Εδώ πήγα πριν να πάρω ένα πατατάκι λίγο να μας κρατήσει. Ναι. Εντάξει. Και σε γνωστό 24ωρο μαγαζί, 24ωρη αλυσίδα, δεν είχε μέσα κλιματιστικό. Ήταν η κοπέλα που δούλευε και είχε έναν ανεμιστήρα απέναντι της και μέσα είχε 84 βαθμού Κελσίου. Και είχε κλείσει και ο Λάκης κάτω, δηλαδή για 15 ναι, πέφτω τα σύννεφα. Ναι. Ο Λάκης, ρε φίλε. Δεν τον έχουμε πετύχει ανοιχτό ποτέ. Όχι, ο Λάκης είναι εδώ από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Τι να κάνει, θα πάει σπίτι, θα το δει η οικογένειά του. Εσένα θα μπορεί να είναι και κλειστό, ρε φίλε, γιατί μπορεί να διακοπέζει το γενικά. Κλει. Όχι, το έκλεισε για την 15 Αυγούστου. Και έψαχναν φιλτράκια σήμερα το μεσημέρι, πάλι τρία κάναμε τον Καβαδία. Ναι. Αλλά αδελφέ. Όμω είχε. Πήγα, ναι, αλλά μετά ξηγήθηκα. Καβατζωμένο. Ναπολεόν. Κάτω, έτσι. Μα κατά έφτιαξε. Αν και εδώ συγκεκριμένο εντάξει έχει. Όπως σου είπα, πολύ επιτυχημένα την προηγούμενη εβδομάδα έχει φάει τη σφολιάτα όλου του κόσμου. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, είναι ο Μπαλαντέ. Τι γίνεται άλλο, παιδιά, για πείτε. Στην πρώτη εκπομπή τη εβδομάδα. Μάλιστα. Είναι ο Νίκος. Κουσουρεμένη πολύ εβδομάδα. Τώρα, έτσι, είναι αύριο πάω Άγιαξ. Ναι. Τετάρτη μετά 15 Αύγουστος δεν έχει. Παρασκευή μετά δεν ερχόμαστε εμείς έτσι κι αλλιώς. Το βράδυ, εγώ το απόγευμα έρχομαι, νομίζω δεν έχει καθόλου. Εντάξει, καλά θα πάμε, χαλαρά και σήμερα. Συγγνώμη να ρωτήσω λίγο κάτι. Πριν ρωτήσεις κάτι, να σημειώσω πρώτα που ακούει ο φίλος που κέρδισε νωρίτερα το εισιτήριο. Ποιος είναι αυτός? Ο Ρωμανός Ντιλούδης. Βεβαίως. Που κέρδισε το εισιτήριο για το Άρης Μόλντε από τον Ζάχο νωρίτερα. Αύριο 5 με 7 μπορείς να χτίσεις το Πάρις. Που θα είμαι εγώ εδώ. Πιο νωρίς, πιο αργά δεν μπορώ. Για να σε εξυπηρετήσω. Πιο νωρίς δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ εδώ. Okay. Ας έρθει κατά τις 5 ο άνθρωπος, 5 με 7, να κάνει τη δουλειά του. Μάλιστα. Εύκολα και απλά. Ωραία. Πολύ ωραία. Με τσάρτερ λέει ένας φίλος μου όλη τη ζώνη και αλήθεια είναι, το είδα σήμερα. Ρε φίλε, πώς θα γυρίσει δηλαδή, πώς θα έρθει από το Μόλντε. Χτυπήματα από παντού. Χτυπήματα από παντού. Είδες φίλε που όλα παίζουν ρόλο. Και με τσάρτερ θα γυρίσουν αποκλεισμένοι. Λες εσύ. Λέω εγώ. Ναι, αλλά εσύ θα βάζεις τον Ρέμο φίλε να παίζει. Αρέμοβιτς. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Αρέμοβιτς. Βράδυ... Η καρδιά με πηγαίνει το τσάρτερ, όχι. Βράδυ Πέμπτης Αρέμοβιτς, μετά το 4-0 του Άρη. Μπορεί να έρθει και στο γήπεδο, φίλε, γιατί Τετάρτη παίζει στη Χαλκιδική. Ναι, οπότε μπορεί να είναι καλά, σίγουρα. Καλεσμένος. Τον έχει καλέσει ο άλλος, έλα Αντωνάρα, έλα πρόεδρε, τι γίνεται κτλ. Γεια σου πρόεδρε, βλέπεις κιόλας. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Φέρα τον Ρέμο την Πέμπτη. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Αρέμοβιτς, φίλε. Και τι γίνεται άλλο, Νίκο μου. Τι γίνεται, φίλε, είναι μια πόλη η οποία. Επειδή... Εγώ δεν λέω την άδεια πάντως. Πρόσεξε, σήμερα τη διέσχισα από το κέντρο γιατί πήγα λίγο στο γήπεδο, είχα μια δουλειά. Και πήγα από την Εγνατία, επειδή μου την πήρα όλη ευθεία. Αρχίζει να διάζει πάρα πολύ. Έχει ακόμα κινητικότητα, αλλά έχει αρχίσει να διάζει πάρα πολύ. Καταρχάς έχει
Και έχει πάρα πολύ ζεστή κυρασία. Καλά, αυτό έχει πολύ ζεστή. Δηλαδή σήμερα είναι ειδικά από. Έχει και πολύ κόσμο ο οποίο είναι εδώ τουριστικά. Δηλαδή έχει Τούρκου, έχει. Ακούω πολύ ξένη γλώσσα. Γεια σου, Δημητράκη. Καλά, οι Τούρκοι Ιρανίκο είναι σύνθεση φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι το οποίο. Ναι, γενικά πάντω κάτι κινείται. Δεν είναι άδεια η κατάσταση. Όχι, ρε, έχει πράγμα. Έχει ζωή πολύ. Δεν είναι. Οι δικοί μα φεύγουν σιγά-σιγά. Και είναι καλό για να αδειάσει λίγο γενικότερα. Ναι. Εσένα δηλαδή Νίκο σου αρέσει η Θεσσαλονίκη άδεια, ε? Ναι, καλά δεν είπα να κυκλοφορεί άνθρωπος και να είμαι σαν του Will Smith στο I Am Legend. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay, αλλά να είναι ρε παιδί μου έτσι με λίγο κόσμο, χαλαρά, παρκάρισμα εύκολο, όχι μποντιλιάρισμα μέχρι και στα πεζοδρόμια, τέτοια πράγματα. Ναι. Κατάλαβε. Γι' αυτό δεν είπα να μην υπάρχει καθόλου ζωή. Να κάνουν και τζίρο τα μαγαζιά. Τι θα κάνουν, κλέφτη θα γίνουν, Νίκο. Τζίρο τα μαγαζιά τον Αύγουστο δεν μπορούν να κάνουν, φίλε, είναι λίγο δύσκολο. Πρέσμουση. Δεν περιμένω τον Αύγουστο να κάνουν τζίρο. Πρέσμουση. Όχι, απλά βαρέθηκα. Καλέ μεγάλο, σε βγάζει μουσάκι. Ναι, ναι. Ο Νίκος Μοσχοβίτης, ο οποίος σε λιγότερο από ένα μήνα, να ξέρετε, γίνεται 31. 31, φυσικά. Γιατί 31 χρονώνε. Βεβαίως. Και το τυρί με τσοβώνε. Ρε τον Νίκο. Βεβαίως. Μάλιστα. 31, φίλε, ακμεότατος. 31 σε δύο χρόνια, τα χρόνια του Χριστού. Ακμεότατος. Ακμεότατος, βεβαίως. Δεν μοιάζει. Κοίτα, για 30 δεν μοιάζει. Ναι, είδες. Κάνεις καλή ζωή. Ναι, βέβαια. Βάζεις κρέμες νυχτός. Ναι, όπως ναι. Κάνει μια μεγάλη προσωπικότητα της πόλης. Δεν θα πω πια. Δεν θα το δώσω στον αέρα. Ο Νίκος κατάλαβε ίσως ποιον εννοώ. Λοιπόν, όχι, αλλά δεν πειράζει. Ο οποίος βάζει κρέμες νυχτός πριν καλά κάνει. Κοιμηθεί. Καλά κάνει, ρε φίλε. Καλά κάνει. Αν του κάνει καλό. Κοίτα εδώ. Εντάξει, ρε φίλε. Τώρα μιλάμε για ζέμπερνιέ της πόλης. Δεν μιλάμε για έναν. Οκ, okay, ναι. Αλλά αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σωστό για τους ακροατές. Που μπορεί σήμερα το βράδυ 12 Αυγούστου να το περνάνε μαζί μας, να μην λέμε ποιος είναι. Κατάλαβες. Δεν θα πούμε. Να λες να το πηγαίνουμε μάντεψε ποιος. Είναι ο Χίπι. Okay. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευρωπαϊκή εβδομάδα, έχουμε ματσάκια, έχουμε Άρης Μόλντε την Πέμπτη. Ποιο Άρης Μόλντε, δεν ασχολείται κανένα. Στο κλειδάκι. Άγιαξ Πάοκ έχει αύριο. Έχει Άγιαξ Πάοκ να ολοκληρωθεί. Η μοναδική ομάδα που συνεχίζει στο Champions League. Και το τυπικό τη υπόθεση του αποκλεισμού του Πάοκ δηλαδή την επόμενη φάση. 1-2 το ματς αύριο. 1-2. 1-2. Εσύ μου λέγεις ότι θα αποκλειστούν. 1-2. 1-2. Και η κατηφόρα, Άγιαξ εκεί πέρα να πιέζει κάτι, Πασχαλάκης από εδώ από εκεί με τα κοτσίδια καινούρια. Πιο ράστα αυτή τη φορά τα κοτσιδάκια, πιο χοντρά. Frozen. Ωραία. Ναι. Κατηφόρα, δύσκολα τα πράγματα. Κατηφόρα, ναι. Καλά. Αλλά εκεί πάμε παλικάρια και θα κρατήσουμε. Κατηφόρα έχει ένα πούλεμα, κατεβαίνει και κατηφόρα. Και στη Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα έχει κατηφόρα, θα έχει αύριο. 250 ευρώ πρόστιμο σε οπαδό του ΠΑΟΚ. Που κατούρισε στη λίμνη του Άμστερνταμ. Ποτάμι, τι έχει εκεί πέρα, ποτάμι. Κανάλια έχει, δεν ξέρω τι. Κανάλια. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Πήγε και κατούρισε και έφαγε μια 250 ευρώ. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Συνήθως οι Έλληνες οπαδοί βρίσκονται στο εξωτερικό. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές εξάγουν πολιτισμό. Εξάγουμε πραγματικά πολιτισμό για μία ακόμα φορά. Έτσι, η Ελλάδα που έλεγε και την Γαρμπή, Ελλάδα χώρα του φωτός, Eurovision, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ρε παιδί μου. Εξάγουν τα παιδιά που πάνε στο εξωτερικό κιόλα. Δεν είναι και του Δελασάλ, θα λέγαμε Νικό. Σε καμία περίπτωση. Ούτε τα Αριστοτελείο. Στην Ρωμένη υπάρχουν με το Άμστερνταμ, φίλε. Έχουν πάει καμιά δύο-τρεις φορές, 5-10 με φιλικά και γύρω-γύρω. Δεν είναι ξένα Ρωμένη, θέλουν άλλο προορισμό. Όταν έλειπε με άδεια, είχα βγάλει τον Κόλκα που ήταν ακόμα πάω και δεύτερη φάση προετοιμασία στην Ολλανδία. Και του λέω, πάμε να καλησπερίσουμε τον άνθρωπο που πλέον πηγαίνει πιο συχνά στο Άμστερνταμ, λέω, στην Ολλανδία βασικά, από ότι στην Καλαμαριά. Και μου λέει, Καλαμαριά μου λέει, δεν έχω πάει ποτέ. Μόνο στη Ρέμβη, λέει, που εκεί πιάνεται κρίνη. Έτσι είναι, φίλε. Έχουν ξενερώσει τα παγουσάκια με το Άμστερνταμ. Αν και αύριο θα είναι. Πόσο λαό θα έχει εκεί πέρα. Νομίζω 2.500 εισιτήρια έχουν. 2.500 έχουν δώσει και αν δεν έχουν φύγει όλα, αν δεν έχουν μείνει καμιά 200-300. 2.500. Ναι. Ενδιαφέρον. Με τα κλασικά θέματα στα site, εδώ θα κάτσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εδώ θα κάτσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα κάτσουν οι φίλοι του Άρη. Ζω για τη στιγμή που θα έχει εδώ και θα είναι ένα που θα κάθεται έτσι. Θα δείχνει που θα κάτσουν. Ειλικρινά. Εδώ! Εδώ θα κάτσουν. Από αυτήν εδώ την πόρτα. Από αυτήν εδώ την πόρτα. Του σαμπάγια με τι πέρασε. Επίσης το προτείνω τώρα, ναι. Τώρα, ειλικρινά, πρέπει οι ίδιες οι ομάδες το ζητήσουν να σταματήσουν να πηγαίνουν δημοσιογραφικές αποστολές οι συνάδελφοι. Δηλαδή, δεν γίνεται κανένα. Είναι μια κούραση πλέον. Πρέπει να το καλύψεις αυτό. Ναι, σωστά. Ωραία, να πηγαίνει, να κανονίζεται, να πηγαίνουν την ώρα του αγώνα, πτήσεις στο Σίπχολ, ξέρω εγώ, 5 η ώρα για το Άμστερνταμ, παιχνίδι πίσω. Okay, μετάδοση. Ναι, οκ. Okay. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Τιμιότατο. Θα σου πω μια άλλη. Το εδώ θα κάτσουν οι φίλοι της κάθε ομάδας είναι. Μια άλλη πρόταση. Face control. Όχι, δεν αλλά υπάρχει. Το θέμα δεν είναι υπάρχει ποιος σωτηρία. Θα το κάνει το face control. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Έως. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει. Και όλοι, ειδικά οι ποδοσφαιρικοί όπου πάτε, κάθε φορά στέλνετε τα ίδια πράγματα. Ωραία. Τα ίδια και τα ίδια.
Εδώ θα κάτσουν οι φίλοι του Άρη. Τι να σου πω, φίλε, εγώ δεν πάω. Και να έχει από μέσα πικ. Δείτε παρακάτω και να είναι εδώ. Πικ. Κάθεται ένα έτσι. Και να δείχνει που θα κάτσουν. Και να μην παρεξηγηθώ οι φίλοι του Άρη, του Πάου και να πούν τη Σάκη, ξέρω εγώ τι. Που θα κάτσουν. Πικ. Δείτε την εικόνα παρακάτω. Να το να κάθεται έτσι. Εκεί να έχει κανένα. Εδώ! Ναι, ρε φίλε. Εδώ σου ωραία ιδέα, τώρα γιατρολίστηκα σαν έτσι. Έμα τώρα, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Μάλιστα. Πάμε στο break, 10 μισή φτάσαμε, παιδιά. Έτσι είναι η ζωή. Αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε, Νίκο. Πραγματικά. Θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα, θα το πω λίγο πιο μετά. Ποιο. Θα κάνουμε λίγο ανάλυση. Το θέμα το οποίο απασχολεί όλη την αθλητική και όχι μόνο σου, ρε φίλε. Α, το χωρισμό. Βέβαια. Μάλιστα. Σωστά, θα το αναλύσουμε. Θέλουμε γνώμε φυσικά σε αυτό το κομμάτι, γιατί σήμερα έκλεισε ένα σπίτι, παιδιά. Βασικά εδώ και ένα μήνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Τζέι, έχει κλείσει το συγκεκριμένο σπίτι και το ζευγάρι δεν άφησε τίποτα να βγει προς τα έξω, το πρώην πλέον ζευγάρι. Λοιπόν, αύριο το match λέει είναι στο 89-3-2, λέει γίνεται σέτρα, λέει ο Μαρτίνες γιώνει την μπάλα στο στόχ και γκολ. Στο στόχ? Ποιος Μαρτίνες? Ποιος Μαρτίνες, δεν είναι ο στόπερ του Άγιαξ? Α, ναι, ο Μαρτίνες, σωστά. Ποιος? Εδώ πέρα, ποιος Μαρτίνες? Ο Δημήτρης, ο Έικρεμ. Ο Φαν Έικρεμ. Άικρεμ βασικά, όχι Άικρεμ. Άικρεμ. Φαν Άικρεμ. Που σκόραρε την ημέρα το γενεθλίο του. Κόβερα στον Άρη της Αλαμίνης. Ξεκίνησε να πάει στην Νορβηγία με τρένο. Και έφαγε 3-0. Στοίχημα.gr μαζί μας, πρώτη ώρα της εκπομπής, κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Παίξτε την ανατροπή του Άρη την Πέμπτη, δεν έχει να χάσει τα πουλί τους τίποτα, εύκολα και απλά. Ό,τι βάλεις το χάσει. Κατεβάζετε την εφαρμογή τη στοίχημα στο τάμπλετ ή το κινητό σας, ποντάρετε στο live, κάνετε cash out, ό,τι θέλετε εσείς θα προσφέρει στοίχημα με εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού, καζίνο και πολλά άλλα. Πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο. Παίζει αυτή η μουσική, να πίνουμε κανένα ποτάκι, ξέρω εγώ, κανένα τέτοιο. Μια μπυρίτσα, ωραία, δροσερή. Το Σάββατο βρέθηκα στο πρώτο πόδι. Μια κορώνα. Το Σάββατο βρέθηκα στο πρώτο πόδι, Νίκο Βαδόπουλε. Σε ποια περιοχή? Μετά από. Τελευταία φορά που βρέθηκα, βέβαια, πήγα μια 3 χρόνια, 4. Το λόγο πες μας. Υπήρχε πάρτι, ρε φίλε. Cult Battles. Ναι, υπήρχε πάρτι. Τα παιδιά τα στηρίζουμε γιατί κάνουν πολύ ωραία πάρτι. Και εμείς πάρτι animals που είμαστε. Το ζήσαμε όλο κανονικά. Πήγαμε το μεσημέρι, καθίσαμε. Έχω να πω, πραγματικά σκεφτόμουν πώς παλιά μπορεί να πηγαίναμε να αράζαμε στον πιτσόμπαρο όλη μέρα. Και δεν καταλαβαίναμε πώς να βγαίναμε το βράδυ, ναι, ναι, και μετά να ξαναπηγαίναμε. Την επομένη. Είχαμε δυνάμεις. Καταρχάς, το Σάββατο πρέπει να είχε στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής καμία 62 βαθμούς Κελσίου. Λογικά. Το real feel ήταν αυτό. Έτσι. Από τις 12 η ώρα το που real feel. Μέχρι τις 12 που έφυγα πρέπει να είχε τόσο. Πρέπει εκεί. Πρέπει. Η θερμοκρασία πρέπει να κυμαινόταν από τους 55 μέχρι τους 60 βαθμούς Κελσίου. Νίκο, μεγαλώνουμε. Νίκο, λοιπόν, Νίκο. Προσωπικά κάθισα στην παραλία 3 ώρες. 3 ώρες κάθισα. Ωραία. Κουράστηκες. Πρόσεξε. Κάθισα 3 ώρες στην παραλία και από τις 3 ώρες ήμουνα ανά 10 λεπτά πήγαινα και βουτούσα γιατί δεν την πάλευα έξω. Ναι, θέλει. Λοιπόν, και 3 ώρα ανέβηκα στο μπαρ στη λογική ότι θα είμαι κάτω στη σκιά. Και είχε, αντί για 62, είχε 58 βαθμού Κελσίου. Εντάξει. Και είναι εκπληκτικό, πραγματικά, παιδιά, μπράβο. Ειλικρινά, όσοι το κάνετε, συγχαρητήρια. Όσοι έχετε σπίτια, το καταλαβαίνω, okay, πάσο. Πάντως, κάποιος ο οποίος θα ξεκινήσει για να πάει διακοπές στο πρώτο πόδι, από μένα έχει πολύ μεγάλο σεβασμό. Εγώ και πηγαίνω συνήθως. Για την υπομονή του. Όχι, δεν μιλάω για να φύγει φούρκε και τέτοια. Τι? Μιλάω να μπλέκεται να φύγει από κλειστά ευθεία. Και προ τα εκεί. Χανιώτε, πευκοχώρια. Και προ τα εκεί, και προ τα εκεί. Πολύ ωραία είναι εκεί. Εντάξει. Πραγματικά δηλαδή, όπω θυμάμαι όταν πήγαμε του δικού μου το 1980 και το 90 που πηγαίναμε διακοπέ στον κύριο Παναγιώτη, να είναι καλά. Ωραία, που πηγαίναμε εκεί πέρα και καθόμαστε. Έτσι όπω είναι το 1990, έτσι είναι και το 2020, 30 χρόνια μετά. Πλέον έχω καταλήξει. Ειδικά στα πευκοχώρια έχει ένα πράγμα, ένα κυκλικό το οποίο δεν ξέρει κανένα γιατί υπάρχει εκεί στη μέση του πουθενά. Και έχει παρκαρισμένα, δηλώ παρκαρισμένα. Το κυκλικό το οποίο δημιουργεί confusion είναι τέλεια. Είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πλέον έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είμαστε πολύ κουρασμένοι πνευματικά, νομίζω. Τι εννοεί, Νίκο? Παλιά, όπως είπες και εσύ, αυτές τις φάσεις τις ζούσαμε χωρίς ρε παιδί μου να βγάζει κόφτη και κάναμε. Δεν είναι ότι μας έβγαινε πουθενά κούραση κτλ. Μπορεί να μας έβγαινε από ένα σημείο και μετά. Ναι, οκ. Okay. Αλλά πλέον δεν έχουμε την πνευματική, νομίζω, περισσότερο δύναμη προκειμένου να τα αποκριθούμε. Να σου πω λίγο κάτι, δεν είναι θέμα πνευματική δύναμη. Είναι θέμα και σωματική δύναμη. Δηλαδή, έλα, Νίκο, τι σωματική. Σκέψω ότι αν πας. 30 χρονών είμαστε. Σκέψω ότι αν πας και είσαι μία μέρα στον ήλιο. Ωραία. Βουτάς, κάνεις δράση, πίνεις. Ωραία. Θα πεις και λίγο παραπάνω. Ναι. Μπορεί να βγεις και το βράδυ. Δηλαδή, σκέψω ότι όλο αυτό το αλκοόλ σε αφυδατώνει. Έτσι. Σου ρουφάει. Ό,τι νερό έχει μέσα από ένα σημείο και μετά το ρουφάει όλο αυτό. Γι' αυτό το κούμπο είναι κάτι. Την επομένη. Δεν είναι κακό. Ξαναπήγαινες, έτσι. Ναι. Μπορεί να σε πονούσε λίγο το κεφάλι. Μπορεί να μην την πάλευες λίγο για καμιά ώρα. Μετά όμως έπαιρνες λίγο καφέ, ηρεμούσες. Τώρα,
προσωπικά εγώ που ευτυχώς, ευτυχώς Θεέ μου, την Κυριακή είχα να πάω σε πάρτι έκπληξη. Στη Χαλκιδική. Πάλι. Στο πρώτο πόδι. Δηλαδή γύρισες και ξαναπήγες. Ευτυχώς όμως έκατσε άλλο πάρτι έκπληξη στη Θεσσαλονίκη. Άλλο δράμα εκείνο που ζήσαμε χθες, άστο, δεν το συζητάμε. Oh. Σε σπίτι χωρίς air condition. Αυτοκτονία. Την υποπαραστασή μου. Δηλαδή. Κάθισα 10 λεπτά στο καναπέ και μετά πήγαινα. Πέρα δόθε. Πήγαινα γιατί δεν την πάλευα. Έτσι. Λοιπόν, και αν πήγαινα καπάκι και την Κυριακή με την ίδια θερμοκρασία, πιστεύω θα πέθανα. Κανονικά. Δεν θα την πάλευα με τίποτα. Ή θα πήγαινα να καθόμουν στον μπαξ πίσω, κάνα συμπέθρο εκεί, στη μάρκα από δίπλα. Ναι. Που δεν μπορεί κάπου τη βαράκια να ανεμιστεί. Ναι. Και θα καθόμουν εκεί πέρα. Θα κάτσω εδώ, δεν θα κλείσω. Ναι. Τι να πω. Δεν ξέρω, παιδιά. Όσοι την παλεύετε έτσι με αυτή την κατάσταση, μπράβο σα, χαρά στο κουράγιο. Δεν ξέρω. Εγώ δεν την παλεύω πλέον. Εντάξει, έχει και πολύ ζέστη, ε. Η κατάσταση είναι λίγο. Τις τελευταίες μέρες είναι λίγο πνικτική. Και σκεφτόμουν προχθές ότι ρε εσύ πέρσι. Δεν πάμε πολλά καλοκαίρια πίσω. Ανατακτά χρονικά διαστήματα έκανε καμιά μέρα που φυσούσε, που έβρεχε. Φέτος, αν εξαιρέσει εκείνο το διήμερο που έγινε στη Χαλκιδική. Με 17 βαθμούς και τα λοιπά, δεν έχει τίποτα. Που έγινε και χαμός τότε εκείνες τις δύο μέρες τρεις. Κατά τα άλλα, μας έχει πάει τάπα. Δηλαδή. Βρέξε λίγο μια μέρα, δεν πειράζει. Ας χαλάσω μια μέρα των διακοπών. Δεν πειράζει. Είναι από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια που περνάμε, νομίζω. Τις δεκαετίες που ολοκληρώνεται πλέον. Τώρα δηλαδή, οκ. Okay. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και επίσης, τι να πούνε και οι άνθρωποι που έχουν ΔΕΗ ακόμα. Αν δεν πείσουν στις ιδιωτικές εταιρείες, τέλος πάντων, τι ψιλοπαλεύουν. Δεν μας έρχεται κάτι 500 ευρώ, ξέρω εγώ. Αλήθεια είναι αυτό. Τι να πω, παιδιά. Το κινητό λίγο με ανησύχησε σήμερα, αλλά εντάξει. Πολλά τηλεφωνήματα, Νίκο. Πολύ το ρεπορτάζ. Ξέρεις, φίλε, ανοίγω, έχω ένα συγκεκριμένο πάγιο το οποίο άντε να ξεπεράσω 5-6 ευρώ, ας πούμε, κυρίως λόγω του ίντερνετ. Και επειδή εγώ το έχω να μου έρχεται στο mail και όχι στο σπίτι, τέλος πάντων μου έρχεται το mail, ρε παιδί μου, ο αναλυτικός λογαριασμός κτλ. Το πάγιο, ρε παιδί μου, πόσο είναι 38-39 ευρώ ποστό. Και μου βγάζει 71. Καλά, Νίκο, δεν σου βάλε και 250. Ναι, και μπαίνω, εγώ δεν ξεφεύγω ποτέ τόσο πολύ. Και μπαίνω να δω την ανάλυση, να δω τι σκατά γίνεται. Κάτι εκεί στην Κύπρο έγινε λάθος και μου βάλανε ένα 25 παραπάνω. Μήπως βρέθηκες, ρε φίλε, στο τουρκικά. Σε κάποια φάση είχα πιάσει λίγο τουρξέλ, κάτι τέτοια. Αλλά ήμουνα μέσα στη Λευκοσία. Τώρα, αν έγινε τέτοια μόντα, θα πάω να σου πω, ρε παιδιά, τι να κάνω, αφού πιάνω και κεραίες των άλλων. Εγώ φταίω. Τι να κάνουμε, κύριε, έτσι έγραψε. Να πάτε στην τουρξέλ να τους πάρετε τα 25 ευρώ. Όχι, τα δώσε. Νίκο, όπως το είπες, ρε φίλε, σου λέω, ήταν σαν 250 ευρώ. Αντί για 30 παραπάνω, τέλος πάντων. Αυτά έχω να δηλώσω για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, παιδιά, που είστε, όσοι είστε διακοπές, καλά να περνάτε. Είτε εδώ γύρω, είτε μακριά. Εγώ δεν πήγα θάλασσα. Καθόλου. Τίποτα. Σάββατο. Τι έκανα το Σάββατο. Σάββατο απόγευμα πήγα σε ένα κολλητό μου. Μαζευτήκαμε εκεί, ρε παιδί μου. Έψησα, φάγαμε. Πολύ δύσκολο το να ψήνεις το καλοκαίρι με τη ζέστη. Πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Νίκο, όμως και ακόμα μια φορά, φίλε. Πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Εσύ έψησε, δεν έψησε κάποιος άλλος. Θα έψινε αυτός που εντωμεταξύ πήγαμε στο σπίτι του και δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή, άλλος έκοψε τις σαλάτες. Άλλος παρήγγειλε να φάμε κάτι άλλο. Άλλος έφερε τα κρέατα. Αυτός πήγε να πάρει, πήγε στο αεροδρόμιο, πήγε στον αδελφό του που ερχόταν από την Ολλανδία. Μια χαρά, έχει ο άνθρωπος να κάνει ρε φίλε του τα ρήφα. Ναι, οκ. Και του λέω, μην αγχώνεσαι, λέω, θα ψήσω εγώ, λέω, τι έχεις και τα λοιπά. Και τα λοιπά, μου λέει, έχω 50 σουβλάκια, λέει. Έτσι τα είχε κρατημένα. 6 λουκάνικα τα είχε παραγγείλει. Α. Και παραγγείλαμε και 6 πίτσες. Συνδυάζεται ελληνική με ιταλική κουζίνα, δηλαδή. Ναι, δηλαδή κάτι τέτοιο. Και ήταν πάνω από τη φουφού, δηλαδή. Τώρα βράδυ κιόλα σου λέω, όχι μεσημέρι, α πούμε. Που πέσω, γιατί τι διαφορά έχει ρε βράδυ και μεσημέρι τώρα, ναι, πλάκα. Το βράδυ θεωρητικά βγάζει λίγο. Θεωρητικά, ρε. Θεωρητικά βγάζει λίγο δροσιά. Το βράδυ. Τι θέλετε. Αν δεν κάνει λίγο να βρέξει, λίγο ήτανε, να ζυσίξει, τι δροσιά να κάνει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει, ήταν ωραία. Και χθες δεν κουνήθηκα από το σπίτι. Ήμουνα σε μια απίστευτη νιρβάνα. Ήταν μια ωραία μέρα, ήταν δύσκολη εβδομάδα. Λέω τώρα. Εδώ. Ναι, γιατί ξεκίνα, πάρε το αυτοκίνητο. Α, πού θα πάμε. Α, εκεί. Α, έχει. Α, δεν έχει. Α, ναι, πάνε. Εγώ το Σαββατοκύριακο, με εξαίρεση κάποιες ειδικές περιπτώσεις, έχω έναν άγραφο νόμο που λέει ότι μένω Περαία. Και βαριά να πάω. Εκτός από αυτό, ο Νίκος στην Περαία μπορεί να συνδυάσει και πολλά πράγματα καλοκαιρινά, έτσι. Έτσι είναι. Μπορείς να πας ένα μπιτσόμπορο στην Περαία, γιατί όχι. Και έχει, βεβαίως. Πολύ σωστά. Να πας αυτό που ψαράξει στην Περαία, γιατί όχι. Και όπως μου έλεγε ένας δωτός μου προχθές, αυτός είναι τώρα 50, αλλά είναι ρε παιδί μου νιάτο. Νιώθει πολύ νιάτο. Τέλος πάντων, λέει, μένουμε λέει σε ένα μέρος το οποίο είναι παραθεριστικό και έχει το κόσμο και πληρώνει να κάνει διακοπές. Και εμείς λέει θα πάμε αλλού. Εντυπωσιακό είναι αυτό πραγματικά. Τι λέω, τι είπες τώρα, του λέω. Το εντυπωσιακό είναι μέχρι εκεί που είπες το πληρώνει ο κόσμος για να κάνει διακοπές. Από εκεί και μετά. Εντάξει.
Ναι, και δεν είναι. Ρε, εσύ τώρα ειλικρινά, υπάρχει κάποιο ο οποίος έχει έρθει και μετά από στην Περαία, α πούμε. Ρε, εδώ έρχονται όλο το καλοκαίρι, χαμός γίνεται σοβαρά, μιλάς. Ρε, άσε τώρα αυτού πετιούνται κάπου εκεί πέρα δίπλα. Τι πετιούνται. Γιατί βαριούνται να πάνε πιο μακριά. Ρε, Αμερικάνοι έρχονται. Γερμανό έχω πετύχει, Αμερικάνους. Σουηδούς που έχουν έρθει. Και τρώνε. Και μετά κάνουν μήνυση αυτού που φέρνουν εκεί πέρα. Greek γύρω, εκεί πέρα κάτω στην παραλία. Τέλεια. Greek γύρω. Yes. Ναι, αυτό σου λέω. Τι να πω, ρε φίλε. Ειλικρινά μου κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση. Εμένα να δει. Γιατί εντάξει και η Περαία, ρε παιδί μου, είναι μια ωραία περιοχή. Δηλαδή. Είναι περιοχή που σου κεντρίζει το τουριστικό σου ενδιαφέρον. Δεν θα πάει να δει πράγματα. Κάτι, μην το αποτελειώνει κι εσύ τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Μην το αποτελειώνει. Δηλαδή, ρε Νίκο, να σου πω κάτι. Στο πρώτο πόδι τι έχει. Κάτσε. Τίποτα. Είναι στο πρώτο πόδι τι έχει. Είναι πραγματικά φοβερό, φίλε. Ειλικρινά είναι φοβερό. Είναι... Και το συζητούσαμε και με παρέα. Το συζητούσαμε και με παρέα. Γιατί έτυχε τώρα κοινό γνωστό ρε παιδί μου, ο οποίο το παιδί. Δουλεύει στην Αθήνα. Ναι. Έτσι. Και η κολλητή του τέλος πάντων είναι ο ένας, είναι ξέρω εγώ, στην Αγγλία, δεν ξέρω τι. Και κανόνισαν να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική. Ωραία. Του έλειψε, ρε φίλε. Χαλκιδική. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Χαλκιδικά. Να σου πω λίγο κάτι. Ειλικρινά πρέπει να έχει. Έχει σπίτι. Οκ. Okay. Εκεί μπορώ να το καταλάβω. Εννοείται ότι θα πάει. Τι να πω. Αλλά κάποιο ο οποίο. Έτσι. Ειλικρινά το επιλέγει. Μιλάω τώρα για καταστάσεις τώρα δικές μας. Δεν λέω τώρα να έχεις οικογένεια, ξέρω εγώ, ή. Άλλο το να είσαι κάπου κοντά. Ναι. Έτσι. Αλλά πραγματικά, αν έχεις την επιλογή, την οικονομική και τη γενικότερη επιλογή, να πας κάπου αλλού και επιλέγεις την Χαλκιδική, από μένα, ειλικρινά δηλαδή, έχω ένα τεράστιο ερωτηματικό. Γιατί. Πραγματικά. Γιατί. Το τραγούδι αυτό. Καταλαβαίνεις. Πραγματικά είναι τρομερό. Και ειδικά το πρώτο πόδι είναι φοβερό, ρε φίλε. Θυμάμαι. Πηγαίναμε με το Μίμη και τη Θεοδώρα το 1995. Ωραία. Εγώ ήμουν πιτσιρίκο στον κύριο Παναγιώτη. Πηγαίναμε 1 Αυγούστου με 31 Αυγούστου. 30 μέρες στο Πευκοχώρι. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, το Πευκοχώρι όπως ήταν το 1994. Το Πασόκ. Έτσι. Έτσι είναι το 2019. Ακούστε λίγο. 30 με 31. Η μοναδική. 1 με 31. Μία με 31. Η μοναδική διαφορά είναι ότι. Πες του Πασόκ. Η μοναδική διαφορά είναι ότι. Τότε ο κύριος Παναγιώτης εκεί που ήταν στο Πευκοχώρι με το Μπουμπένης. Ωραία, ο κύριος Παναγιώτης και η κυρία. Δεν τη θυμάμαι. Ήτανε με το Μπουμπένης και γύρω-γύρω δεν είχε τίποτα. Τώρα έχει τα πάντα. Σύντομα, θυμήθηκα τα γκανιάτα μου, ρε φίλε, γιατί εκεί που ήμασταν ήταν δίπλα στην παλιά την κατασκήνωση του Νίκου Ντουγκάλη. Ωραία. Και πέρασα από εκεί και έπαθα σοκ, φίλε, γιατί πραγματικά είναι κάτι. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έχουμε κάνει. Βασίλη, ξέρει τι κάνουμε όταν ακούγεται Νίκο Ντουγκάλη στον αέρα τη πόλη, έτσι. Τι κάνουμε, ρε φίλε, τρυπάμε μια φλόρινα. Όταν Νίκος Γκάλης, Νίκος Γκάλης, Νίκος Γκάλης. Όταν Νίκος ακούγεται Νίκος Γκάλης στον αέρα του ραδιοφώνου. Φίλε, δεν μπορεί τώρα σε εκείνα τα λεπτάκια. Ωραία, που έχουμε περάσει. Άνα, γεια σου. Νίκος Γκάλης, ένας αθλητής πρότυπο. Προσέχει κάθε κίνησή του. Προσέχει και τη διατροφή του. Ναι, αγνώ, γιατί προσέχω τη διατροφή μου. Ναι, αγνώ. Πρώτη, δεν μπορεί να έχει περάσει τα νιάτα μας. Έτσι. Έτσι. Να έχει. Πώς έχει καταφέρει να κλείσει αυτό το πράγμα, ρε εσύ. Ρε σου μιλάω τώρα για κατασκήνωση, η οποία πρέπει να έχει 1000 παιδιά τότε σε κάθε περίοδο. 10 γήπεδα μπάσκετ. Κανονικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί να φαίνεται παρατημένο όλο. Πες μου ότι έχουμε γραμμή, Βασίλη, τώρα δεν καταλαβαίνω. Άστο τώρα, εντάξει. Και είχα ακούσει ότι έχει κλείσει και έχει εγκαταλειφθεί και το ένα και το άλλο, αλλά επειδή ήμασταν δίπλα. Κι όμως. Ήμασταν δίπλα. Κάτσε, δήμαρχο. Τη Κασάνδρα ήταν. Ορίστε. Γεια σα. Είπατε για το Πευκοχώρι. Ναι. Οχ. Γιατί δεν τα πες πιο μπροστά και αγόρασε σπίτι εκεί, ρε. Αγόρασε σπίτι στο Πευκοχώρι, ωραίο είναι. Ας το μετάξω να διαφήμισε, δυσφήμισε κανένα εδώ πέρα. Ναι, σπίτι αγνό. Το είπα ξεκάθαρα ότι αυτός ο οποίος έχει σπίτι, εντάξει, εκεί δεν μπορώ να πω κάτι. Εκεί είναι το σπίτι εξοχικότερο, φίλε, και τι να κάνουμε, Πευκοχώρι. Καλά είναι. Μιλάω για αυτούς που δεν έχουν και επιλέγουν ας πούμε, να πάνε να κλείσουν δωμάτιο στο Πευκοχώρι για να μείνουν 5 μέρες, ξέρω εγώ, 6. Χαρά στο κουράγιο τους. Και κάνουν γύρα, Νίκο, όμως δεν μένουν μόνο εκεί. Παιδιά, να μιλήσουμε λίγο αθλητικά. Πριν μιλήσουμε στα αθλητικά, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Είσαι παντρεμένος, είσαι με οικογένεια, είσαι μόνος, τι φάση. Εξαρτάται την ημέρα. Πες ότι είσαι με την οικογένεια στο σπίτι, ωραία. Ναι. Και σου λέει η κυρία, πες μου λίγο όνομα, Χρήστος Γιώργος, μα πες λίγο όνομα. Κώστα. Και σου λέει, Κώστα, ρε φίλε, θα πας να πάρεις τυρί που δεν έχουμε το σούπερ μάρκετ και πρέπει να φύγεις από το σπίτι σου και να πας στα σούπερ μάρκετ του Πευκοχωρίου. Πόση ώρα κάνεις για να γυρίσεις, Σάββατο εγώ σε ρωτάω, για να πας και να έρθεις. Με τα πόδια πας ρε, δεν είναι μακριά, πλάκα, δεν κάνεις τώρα. Okay, τότε είσαι κοντά, εντάξει. Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση, φίλε Κώστα. Λέει αυτό. Το σπίτι το αγόρασες τώρα.
2004. Α, εντάξει, τα καλά τα χρόνια. Είπα και εγώ τώρα. Υπάρχει άνθρωπο που αγοράζει σπίτι στη Χαλκιδική. Κάτσε. Ποιο απλά πήρε τηλέφωνο 11 παρά στην εκπομπή. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Μια φορά είχα φίλους καλεσμένους εκεί, ψήσαμε, κάναμε, φάγαμε, ράναμε. Ναι. Και ζητήσανε οι γυναίκες για τα παιδιά παγωτά. Πάω με το φιλαράκι μου να πάρω παγωτά, σήγαμε τις πάω παγωτό. Πάω, έφτασα, γλαρόκαμπο. Πιτσόπαρε, εκεί γίνεται. Ήπιαμε, γίνηκαμε κουνουπίδι χάρη στα μπλουζάκια του ΠΑΟΚ, ήρθα γυμνός. Λένε οι γυναίκες, τα παιδιά. Μπαμπά, πού είναι τα παγωτά, παιδιά. Δεν υπάρχουν παγωτά, sold down από τους τουρίστες, δεν υπάρχει παγωτό. Τα είχα ξεχάσει. Κάτσε ρε φίλε, τι ώρα γύρισες από το Πιτσμπάρ. Μετά από 5 ώρες. Και ήταν ακόμα ξύπνη. Μεσημέρι έφυγα, βράδυ έφτασα. Α, μεσημέρι έφυγα, εντάξει, ωραίος, δυνατός. Πάμε για αθλητικά. Πάμε αθλητικά. Προς το τέλος, ναι. Έφεταξε μια σφήνα για τον Άρη. Ο Άρης θα ανατρέψει ρε εσύ το αποτέλεσμα. Θα κερδίσει 100%. 4-0 θα κερδίσει δηλαδή. Άσο από εδώ στη Νορβηγία. Ως το Μόλντε. Ως τα Φιόρδ. Δώσε ακριβές σκορ. 4-0. 4-0. 2-0 ημίχρονο, 4-0 τελικό. Καταρχήν ο Άρης δεν έχασε στο Μόλντε. Οι άλλοι νικήσανε. Όχι, ανάποδα το πες. Πώς το πας. Κανονικά, όχι άλλο. Εσύ πας τώρα σε αυτό που καρυπίδεις. Δεν νίκησαν αυτοί, εμείς χάσαμε. Όχι, ο Άρης δεν χάνει. Οι άλλοι νικήσανε. Μάλιστα. Συκοφαντούνται τον Άρη που δεν πήρε τσάρτερ, που δεν πήγε εκεί. Σόπα μωρέ, κάθε 10 χρόνια βγαίνει η ομάδα. Ψάχνει τσάρτερ για να πάει. Αχ, συντέσσερα πηγαίνεις φιλαράκι μου. Πάντα. Πάντα, ήμουν σίγουρος. Γεια σου, να είσαι καλά. Ωραίος. Δυνατός. Το γλαρόκοβο πρέπει να έρθει και τώρα πάντως, να ξέρεις. Από ό,τι κατάλαβα. Ναι, Δημήτρη, θα την ετοιμάσω στην Πισταριά. Να δω πέρα. Λέει, έχω φαν κλαπ στο θέμα του μπάρμπεκιου και είναι εκπληκτικό. Γλαρόκοβο, βέβαια. Τέλος πάντων. Ο Νίκος εδώ πέρα δεσμεύει λίγο πρωτοπόδιο, οκ. Εντάξει. Και πήγα τα κούμπισα κιόλα, δεν έχει κανονικά. Αλλά... Λεφτά. Δεν μου κάνει. Στήριξα τον τζίρο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι. Εγώ που πήγα μισή μέρα. Αυτοί που πάνε και κάπου. Εντάξει, τι να πω. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Μπορεί εμένα να μου. Νίκο, πρόσεξε με λίγο κάτι. Όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Συμφωνώ. Εντάξει. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα υποκειμενικά. Συμφωνώ. Το ότι εμείς βλέπουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο ένα ζήτημα ή μια περιοχή που θα προσδιορίσουμε, το βλέπουν όλοι. Σωστά. Καθένας το βλέπει. Άλλο σου λέει ότι είναι μια περιοχή που τα συνδυάζει όλα. Βεβαίως. Βουνό και θάλασσα. Άλλο σου λέει τώρα πού να, κοντά. Πού να τραβιέμαι τώρα να πούμε. Στο δεύτερο τώρα να πούμε. Εντάξει. Έχετε καλά, γιατί το δεύτερο τι είναι, δηλαδή έχει καλύτερες υποδομές και. Εγώ, όχι, δεν είναι παντού χάλια για μένα. Στη Χαλκιδική. Ένα ωραίο μέρος, ας πούμε, που θα πήγαινα χωρίς δεύτερη σκέψη. Το Άγιο Όρος. Και θα μ' άρεσε. Ποιο Άγιο Όρος. Για πες. Θα πάω και εκεί κάποια στιγμή. Όχι μόνιμα. Αυτό το οποίο εμένα μου κάνει τρομή. Πες το μέρος γιατί σε διέκοψα. Η Αμουλιανή. Δεν έχω πάει στην Αμουλιανή. Πολύ ωραία. Είναι νησί, φίλε. Είναι πολύ ωραία. Είναι κομμάτι της Χαλκιδικής. Γραμμή. Τώρα είναι ο Δήμαρχος Κασάνδρας. Γεια σας. Ναι, γεια σας, Δήμαρχε. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας. Γεια σας, ναι, γεια σας. Ναι! Ήλα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Ποιος είναι? Τώρα τη φάμε, ναι. Από Χαλκιδική παίρνετε? Σίγουρα. Δεν νομίζω. Από πού παίρνετε? Δεν νομίζω. Συντιμότης του κυρίου Παπαδόπουλου εκεί πέρα. Θα τη φάμε και από εκεί, ωραία. Εδώ είμαστε, ναι. Είστε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου? Όχι, καθόλου δεν είμαι. Περαία. Που λέει και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, γραμμή 72. Λεφοριατζής. Λεφοριατζής, να τους. Μένεις Περαία ή πηγαίνεις με το λεωφορείο μόνο μέχρι εκεί? Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα, για Τριάδα. Α, για Τριάδα είσαι. Όταν τα καλά χρόνια δώσαμε τα φώτα στη Χαλκιδική, αυτή ακόμα ήταν άντενα. Υπάρχουν αεροφωτογραφίες που γίνεται κλάμα τη δεκαετία 70-80 για Τριάδα, Περαία, Μπαξέ, με τουρίστες κτλ. Να εντάξει, τα λέτε αυτά, εγώ... κύριε Παπαδόπουλο. Βεβαίως, αλλά έχει πέσει ποιότητα. Αυτά. Έχουμε και άλλη γραμμή. Είμαστε στο 2019 όμως, παιδιά. Αυτό είναι το θέμα μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Επόμενος, τι είναι, παιδιά. Χαίρετε, από εσείς, ναι, από Χαλκιδική. Γεια σας. Εγώ γυρνάω από Χαλκιδική, κύριε μου. Γυρνώντας με το Λίμπερο. Από ποια περιοχή, παρακαλώ? Από το Πολύχρονο. Από το Πολύχρονο. Καταπληκτικό μέρος. Ναι. Στέλιο. Ναι, Στέλιο, έλα, Στέλιο. Έβαλα Δευτέρα και σε έπιασα. Μάλιστα. Ο Χρήσανδος είναι καλά. Πια καλά είναι. Πες του να μείνει εκεί, να μην πάει πουθενά. Κράτα τον εκεί.
Πες μας εσύ, Στέλιος, ο οποίος Στέλιος γνωρίζει πρώτο πόδι, το έχει ζήσει, εντάξει, το έχει φάει με το κουτάλι και έχει να μας πει, να μας πεις αν συμφωνήσει όχι με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος νωρίτερα. Δεν είχε διακοπή η κοιλιά, πείτε μου για να πω. Όχι ρε παιδί μου, έκανε λίγο δυσφήμιση στο πρώτο πόδι γενικότερα και το τι... άποψή μου είπα ρε. Και το τι γίνεται γενικότερα στο πρώτο πόδι. Ανάλογα τι θέλει. Άναγια σου. Ανάλογα τι θέλει. Ναι. Και εγώ είμαι λάδης του δεύτερου πόδιου περισσότερο. Εντάξει, δεν συμφωνούμε με τον άνθρωπο. Οκ, okay, ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή σε θέμα θάλασσας και αυτά εδώ. Είναι και πιο οικογενειακό. Ποιο? Το δεύτερο. Μην το λες πλέον. Τι έχει αλλάξει? Έχει. Δεν έχει εκείνο το full του beach bar. Όπως είναι το πρώτο πόδι. Το κλάμα του πρώτου ποδιού, ρε Στέλιο, τώρα δεν υπάρχει. Τώρα το πας να πούμε και βουλιάζει. Ναι, γι' αυτό σου είπα, ανάλογα τι θέλεις. Ναι, εντάξει. Αν θες κλάμα, το κλάμα όμως είναι παντού. Κλάμα είναι και στην κίνηση. Κλάμα είναι ότι έκανα εγώ και 25 λεπτά να στο φανάρι κροπηγή. Γι' αυτό φεύγουμε νωρίς, Στέλιο μου, από το σπίτι, 8-8.30 ώρα, για να μην βάμε την κίνηση. Νωρίς. Δευτέρα σήμερα, δεν είναι ούτε Σαββάτο, ναι, ούτε Κυριακή. Και εγώ έχω ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα σε σχέση με εσάς. Μένω Περαία, το οποίο σημαίνει ότι βγαίνω από Τρίλοφο. Είναι πλεονέκτημα σε όλα τα επίπεδα, Νίκο. Είναι... Ενώ εσείς τρώτε όλη την κίνηση που θα πετύχεις στο ύψος του κόσμου, τέτοια πράγματα. Καλά, ναι. Δεν έχει, ο άνθρωπος δεν έχει επαφή, ρε παιδιά, τώρα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει ότι όταν περνάς εκεί πέρα κάτι καλυθές και τέτοια, ό,τι και να κάνεις, έχεις μπλέξει μες στα χωριά και τελείωσε, δεν βγαίνεις με τίποτα. Εγώ δεν μπορεί να το καταλάβει. 25 λεπτά κρυοπηγή σε τέτοιο. Σήμερα το βράδυ. Ωραία. Τέλεια. 25. Να χαρά. Γίνεται κλάμα, Στέλιο μου, δηλαδή, με λίγα λόγια. Μάλιστα. Ναι. Το δεύτερο πόδι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχει και τρεις διαφορετικούς δρόμους, αν θες να πας. Σωστά μιλάει ο Στέλιος. Έχει δίκιο. Ο Στέλιος. Έχει δίκιο. Έχει και, ενώ το πρώτο πόδι είναι μόνο κούκι. Πας εκεί και δεν έχεις άλλη επιλογή. Και τι λες, ευχαριστώ. Σωστό. Χαλαρώνεις και τα απολαμβάνεις. Σωστό. Ναι. Έχω κάνει και 4,5 ώρες, έτσι. Πότε, όταν ήταν μια λωρίδα, δεκαετία 80, πότε. Δηλαδή έχω κάνει 4,5 ώρες με το πόδι του πάνω από κλωτσιά που είχαμε παίξει σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Άμμο. Του συμπλέχτη ή του γκαζιού. Του συμπλέχτη. Κακό. Κακό. Εκεί που θέλει και πίεση. Οπότε το δεύτερο πόδι είναι σε... Μάλιστα. Ψηφίζουμε δεύτερο πόδι απ' λεπί, δηλαδή, εντάξει. Μάλιστα. Τα έχει όλα πλέον. Μάλιστα. Έχει και πολύ καλή... Καταρχήν έχει και πάρα πολύ καλή νύχτα, έτσι. Δηλαδή έχει ένα από τα καλύτερα μπαρ το δεύτερο πόδι, ναι, το Μόλο, που είναι, εντάξει, είναι... Είναι ένα από τα λίγα μαγαζιά της Χαλκιδικής που θυμίζουν νησί, ίσως και το μοναδικό. Ναι. Και είναι και κοντά 25 χρόνια, έτσι. Ναι. Και είναι, πάει τρένο 25 χρόνια. Δεν αλλάζει. Και θα συνεχίσει άλλα 25. Έχει το Ethnic που είναι ένα από τα καλύτερα beach bar που μπορεί να πας βράδυ και να δεις γεμάτα φεγγάρια και να τα ζαλιστείς. Αχ, είσαι ρομαντική ψυχή, ρε κερατά. Τι να έχει πολλούς ρομαντικούς εκεί πέρα που πηγαίνουν. Έχει ρομαντικούς εκεί. Αχ, στο Ethnic πας εσύ. Ψυχούλα μου που λέγει ένα συνάδελφο. Ψυχούλα μου όμορφη. Στο Ethnic πας και χαζεύεις. Για τα φεγγάρια, για τα φεγγάρια. Τα φεγγάρια πας. Αχ, είσαι ρομαντική. Αυτές τις μέρες κυνηγάω νορβηγικά. Νορβηγικά. Για να βγάλεις λίγο τα νεύρα σου, τα λέγαμε, Στέλιο. Όχι, αμέσως θα πήγαινε αλβανικά. Αλλά. Ή γαλλικά. Γαλλικά βασικά. Και ισπανικά και μετά αλφαγικά, γιατί με τον Ρόζ και τον Κουέστα έχω μια ιδιαίτερη δυναμία. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή εντάξει, δεν θα μας τρελάνε μάτι στα 46. Εξαλλός. Δεν θα μας τρελάνε. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Κύριε Μοσκοπούς, και τι είναι. Εδώ τα λέτε παιδιά, οι φίλοι του Άρεος. Εμείς τι να πούμε. Εμείς τίποτα, ασχολούμαστε εκεί πέρα. Ασχολούμαστε με τον Άγιαξ, εντάξει. Κοίταξε, εσείς βρήκατε λύση τώρα, εντάξει, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Τι λύση βρήκαμε? Κύριος, πάλι
ο ποδοσφαιρικός πρόεδρος. Οπα, τι έχουμε εδώ. Στο μάτι του. Ούτε, ούτε για ζήτω δεύτερο. Ναι, αλλά πληρώσε, κάτσε ρε φίλε. Παίρνει και ένας και λέει δεν πληρώνω το δημόσιο και δεν είναι και αυτά που είναι. Δεν πλήρωσε. 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 Κάτι έδωσε εκεί στο δημόσιο, τι πλήρωσε τα χρέη του δημοσίου, έτσι διάβαζα. Είκα εφορία. Είκα εφορία, Δεν πλήρωσε. Πλήρωσε, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Από εκεί που δεν θα κατεβαίνατε. Πρέπει να πληρωθούν και πολλά άλλα. Πολλά ακόμα. Ισχύει τώρα, μπορεί να είναι και ράδιο ρεπίνα και δεν το ξέρω γιατί οδηγεί πάνε για 1,5 χιλιάρικο. Ναι, ναι. Σοβαρά μιλάμε. Για... ήταν 3.000 τα δικαστικά έξοδα, πληρώθηκε το μισό και το άλλο μισό έμεινε έτσι και ήρθε μπαν. Σοβαρά. Βεβαίως. Από δικαστικά έξοδα. Μας περνάτε, εντάξει. Εντάξει, δεν έχετε 8 μπαν, 9. Ακόμα όχι. Αλλά εντάξει. Τελή κατάδια. Και τα φέρνουμε τώρα να παίζουμε μαζί πότε αγωνιστική. Γουί, με το Γουίλι τι γίνεται, Καστέλιο, πες μας λίγα. Ο Γουίλι, μάλλον με τα ματήσε μου. Από το τσίμπουτι. Αυτό θα βάζει να παίζει. Δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο σε όλο το ελληνικό παχυτό και μόνο. Καλά, εντάξει. Να μην κρυβόμαστε το ερώτημά μας. Ψάχνουν να βρουν τρόπους τώρα για να σώσουν τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχει φύγει, φεύγουν οι χορηγοί. Φεύγουν τα τηλεοπτικά. Φεύγουν. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Και ο Βασιλακόπουλος, ρε φίλε, δεν πάει πουθενά. Όλοι φεύγουν. Μόνο αυτός μένει. Τι το μπέλα μου. Πραγματικά πλην του Γιανακόπουλου, δεν νομίζω ότι να υπάρχει λόγο κάποιο να ασχολείται με το ελληνικό μπάσκετ. Πραγματικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Τεράστιος DPG μας πουλάει και μας αγοράζει όλους όποτε θέλει. Ποιος? Ο DPG. Ο DPG ζω για να πάρει το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Εγώ κατάλαβα ζω. Όχι, ζω. Για να πάρει το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Για να αποκτήσει λίγο πιο ενδιαφέρον. Άμα πάρει το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, παπάδες θα κάνει. Να ξέρεις. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Και κάνει και μια πρόληψη για το match 5 ή θες να βγεις αύριο στο Olympic Stadium σε ένα άλλο. Κράτα τα στέλια με τα τουάρ του ποδοσφαίρου να βγεις αύριο το απόγευμα να μου τα πεις. Μην τα κάψεις τώρα, κλέφτες θα γίνουμε. Κάφυγε αύριο το απόγευμα, πες τα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε. Μην τα κάψεις τώρα. Μην τα κάψεις τώρα. Αύριο. Και Τετάρτη έχω. Και Τετάρτη αδελφέ μου, εγώ σε περιμένω, δεν έχω πρόβλημα. Κάθε Τετάρτη έχει press conference αυτά. Press conference, βέβαια. Πρέπει να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε Τετάρτη τα θέματά μας, γιατί 6,5 ώρα μας τα έβαλε. Γυρνάει ο Χρήστος από το σπίτι να χωριέσαι, εντάξει. Τι κάνει? Γυρνάει Τετάρτη ο Χρήστος. Την Τετάρτη το βράδυ γυρνάει για μια εμφάνιση και θα ξαναφύγει πάλι. Να έρθει να μας δείξει τον boy του στο βιντεοπέδο την Πέμπτη. Γεια σας, ήρθα. Βερμουδάτος, μπλούζα από πάνω και τα λοιπά. Εντάξει. Κοίταξε, φίλε, αυτό έχουν οι διευθυντές, έτσι είναι. Είναι στέλεχος. Τα στελέχη δεν μπορεί να τα βάλει. Δεν έχει ένα κουβά εδώ πέρα, θα το βάλω εδώ πέρα στο πάτωμα, δηλαδή. Έχει κουβά. Παπαδόπουλε. Έλα. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Το ξέρω, αδελφέ μου. Αδελφέ. Είναι αρρώστια ο άλλος, το ξέρω εδώ και 25 χρόνια. Εντάξει, καλός είναι. Όταν είναι αρρώστια. Όταν δεν είναι, θες να σου πω κάτι, όταν δεν είναι στις μέρες του, είναι πολύ καλό. Όταν δεν είναι όμως στις μέρες του, δηλαδή, όταν είναι στη μέρα του, άστο, δεν είναι. Όταν δεν είναι στις μέρες του, είναι μια χαρά. Τι εννοείς, ότι έχει περίοδο? Όχι. Τις δύσκολες μέρες του μήνα, τι εννοείς? Αυτό δεν κατάλαβε και τι. Και εγώ αυτό κατάλαβα, ναι. Και το λέμε να τρέχουμε τελείως. Ότι έχει περίοδο. Όχι ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο άντρας μέσα στο μήνα, ρε παιδί μου, περνάει ίσως κάποιες μέρες τέτοιες, ρε παιδί μου, που έχει τα περίεργά του, ας πούμε. Εντάξει, τέλος πάντων. Άντε, φύγε να πάμε break. Αδερφός είναι και ο Κόλκας, έτσι. Από το καλό στο καλύτερο πας. Περισσότερες μέρες. Από το καλό στο καλύτερο πας. Συνέχισε έτσι. Αυτός έχει μονίμως περίοδο. Εντάξει. Έχει μονίμως περίοδο. Αλλά είναι από τους 5-6 παοξίδες που σέβομαι. Είναι, έχει. Σου βγάζει μια συμπάθεια. Μάλιστα. Όχι, απλά βριζόμαστε γιατί ξέρουμε ο ένας τον άλλον.
Βριζόμαστε και μετά, και μετά πίνουμε ποτάρες, μάλιστα. Ωραίος. Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι, φίλε, τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, άντε. Γεια σου, φιλαράκι. Καλό βράδυ. Αύριο, αύριο, μετά τις 6 φίλε, ανοίγουμε γραμμές και σε περιμένουμε εδώ. Άντε, άντε φιλιά, έλα, γεια. Λοιπόν, είδες ρε φίλε, όταν δεν μιλάμε για αθλητικά, πόσο πουλάει η εκπομπή. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Ζήτησε κάθε σκεψίνη, ρε φίλε. Το ψήσιμο είναι ένα γούστο, ένα μεράκι. Είναι και ευχαρίστηση προσφέρει σε αυτού που τα καταναλώνουν. Δηλαδή, όταν ο άλλο αρπάζει το σουβλάκι και το τσαλακώνει, εσύ χαίρεσαι. Λες, ας πούμε, ότι έκανα κάτι καλό. Κάτι ωραίο. Άλλος από εδώ, ο Καβαδίας. Παρεμπιπτόντως, λέει, ο Καβαδίας αυτή την μπάσα φωνή του, πού θα μας καλέσει για κανένα μπάρμπιγιου, λέει. Κάναμε κανένα τέτοιο. Κάθε μας καλέσει πρώτα ο χωρίστος, μας καλεί 4 χρόνια για μπάρμπιγιου στο σπίτι. Τώρα που έκανε ωραία ψησταριά και εγώ θέλω να κάνω μια τέτοια, με πέτρα όλοι, ρε παιδί μου, κτλ. Και εγώ... Μας καλεί για μπάρμπιγκι, το All About Aris, το κεντρινό μαύρο όμιλο, όχι το Libero Media Group, τα κάνει μπάρμπιγκι ρε, 25 άτομα. Όχι ρε, εγώ μόνο εσένα λέω με πρώτα καλέσει. Όχι, εμένα θα με καλέσει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να με καλέσει. Να με καλέσει τον αρχισυντάκτη του, όχι, δεν είμαι δικός του, οκ, okay, αλλά έναν άνθρωπο που το έχει δώσει ρε παιδί μου μια ευθύνη και τον έχει συνεργάτη υποτίθεται. Λοιπόν, είναι και μακριά ρε φίλε αυτός, δηλαδή είναι μακριά, αλλά τέασπα. Anyway, λοιπόν, 107,4 ακούτε είναι ο Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Μοσχοβίτης πρέπει να πήγε για πολύ, για μεροκάμα το πήγε τώρα, δυνατό, ναι, έχει εξαφανιστεί, είναι πραγματικά, δηλαδή τα πατατάκια τον κατέστρεψαν. FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526. Γραμμές δεν σας λέμε ότι ανοίγουμε, γιατί εσείς παίρνετε μόνοι σας, πιάνεστε από κάποιο topic το οποίο θέτουμε σαν εκπομπή, ως εκπομπή βασικά, γιατί εκπομπή είμαστε όχι σαν, και αρπάζετε την ευκαιρία, σας δίνουμε τις αφορμές και καλείτε στον αέρα της πόλης και καταθέτε τις απόψεις σας. Και φυσικά σχολιάζετε, γι' αυτό σας αγαπάμε, γι' αυτό είστε ένα πολύ ποιοτικό ακροατήριο, σας αγαπάμε διότι σχολιάζετε οτιδήποτε μη αθλητικό. Ένα δίωρο που ξεφεύγουμε λίγο από τα καθιερωμένα, τα συνηθισμένα, τη φουτμπαλέρα. Τι έγινε, έγινε δουλίτσα. Μια χαρά. Επειδή έκανες πολύ ωραία, γι' αυτό λέω τι έγινε. Λέω μωρέ, έχτιζε οικοδομή. Θα πούμε τίποτα για ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Περιμένει ο λαός. Πάω και Άγιαξ Αχιά. Άγιαξ Πάω και Άγιαξ. Όλη τη μέρα με αυτό σχολείο. Άγιαξ Πάω. Ωραία, εντάξει. Επίσης, τι να πούμε. Έτυχε να δω την Κυριακή το απόγευμα, γιατί και εγώ ήμουν σε φάση off στο σπίτι. Είδα United Chelsea. Είδα και εγώ όλο πολύ δυνατό. Δεν ήταν. Το 4-0 δεν είναι το πιο δίκαιο. Γιατί άλλα έχουν δύο δοκάρια. Αλλά ρε φίλε, United έχει ένα ενδιαφέρον από φέτος. Τι ενδιαφέρον έχει. Τι ξέρω, μου είναι πιο. Αφού ο Ράσφορντ δεν είναι πάντα έτσι πυραυλοκίνητο ή έτσι ήταν προχθές αυτό το παιχνίδι. Εξελίσσεται και γίνεται πιο killer. Πιο ναι. Το τελείωμά του στο goal, το δεύτερο που παίρνει είναι εκπληκτικό τώρα. Εντάξει, είναι... Άσε το τελείωμα μόνο. Γενικότερα είχε όλη αυτή την ταχυδύναμη που είδα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έτσι ήταν πάντα. Όχι, όχι, όχι. Έχει βελτιωθεί. Εντάξει. Πολύ νέα United με νεαρούς ποδοσφαιριστές, τόσους όσους έμπειρους χρειάζεται, ρε παιδί, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η United φέτος. Εμένα και η Chelsea του Lampard με τριγκάρει, δηλαδή θα κάνει η Chelsea, κάτι. Εγώ δεν ήξερα ότι έχει απαγόρευση και παίζουν κάτι πουλιά. Ναι. Γιατί βλέπω ένα τύπο Mount. Mount ρε παιδιά. Βλέπω έναν επιθετικό Abraham. Καλά, έχει και το Ζιρού στον πάγκο, αλλά δεν τον έβαλε. Και ο Μουρίνι τον έβαλε δάχτυλο το βάλε μετά. Και όπως έγραψε ο Γκάρι Λίνεκερ, ήταν όντως το καλύτερο παιχνίδι του United με τον Μουρίνιο στο γήπεδο. Καλό. Γκάρι Λίνεκερ. Καλό, καλό. Δυνατός, δυνατός. Απλά έτυχε τη διαρκή να το δω. Ναι, ήταν ωραίο. Και. Μου έκανα αρκετά πράγματα εντύπωση. Ήτανε, σου λέω. Θα μπορούσε η Chelsea να το έχει πάρει αν έβαζε ένα γκολ στα δοκάρια που είχε. Αλλά έκατσε μπίλια μετά στη United που ήταν πολύ καλή. Ήταν και αποτελεσματική. Μια χαρά. Μάλιστα. Κομπλέ. Και η μπάλια που βγάζει ο Πογκμπά στο Ράσφορντ σε εκείνο τον γκολ. Είναι... Εσύ έχω πει ότι ο Πογκμπά είναι παιχταράτσα, φίλε. Δεν γίνεται να μην παίζει καθόλου. Άμα θέλει αυτό, δηλαδή μπορεί να κάνει. Είναι τρομερά ποιοτικό παίκτη. Εγώ νομίζω ότι είναι ο καλύτερο παίκτη θέση του στον κόσμο. Έτσι πιστεύω. Άσχετα το τι κάνει στη United τα τελευταία χρόνια. Είναι τρομερά ποιοτικό παίκτη. Είναι ένα χαφ που δημιουργεί, σκοράρει, κόβει. Είναι... Έχει είναι τρομερά αγγίγματα τη μπάλα. Ωραία. Ναι. Και στι καλέ του μέρε δεν κάνει λάθο επιλογή, ρε φίλε. Δηλαδή η εικόνα του. Λάθος, ναι, ρε, καταλαβαίνει πώ το λέω. Ναι, ναι. Η εικόνα του που έχω εγώ ω εξαιρετική είναι στο. Μουντιάλ.
με τη Γαλλία. Ναι, εκεί ήταν πάρα πολύ. Ήταν τρομερό, ναι, φίλε. Δηλαδή δεν υπήρχαν παιχνίδια που ήταν αλάνθαστο πραγματικά. Πότε να κρατήσει, πότε να δώσει, πότε να παίξει μπροστά, πότε να φύγει κι αυτό μπροστά, πότε να παίξει χαλαρά. Επειδή εκπληκτικό. Απλά τόσα χρόνια με το Μουρίνιο, ρε φίλε, δεν την έβγαλε την άκρη εκεί πέρα. Εντάξει. Με το Μουρίνιο, τελευταία χρόνια δεν προχωρά το Φαντεμπέκ, φίλε. Αλλά πώς θα πάει εκεί πέρα τελικά. Πώς θα πάει στη Ρεάλ. Στην United, μήπως εννοεί. Ο Πογκμπά να πάει στη United. Α, στην Ρεάλ. Του Φαντεμπέκ βλέπω να έχει κολλήσει. Αφού τώρα τελειώσαν οι μεταγραφές στην Αγγλία, δεν δίνουν οι άλλοι τίποτα. Γιατί μετά δεν προκαλύψουν το κενό. Με τον Τεχέα τότε και έχει μείνει ακόμα με τη Ρεάλ. Που ήταν τελευταία μέρα των μεταγραφών του Ιανουαρίου, ναι, ναι, ναι. Αν δεν κάνω. Όχι, καλοκαίρι ήταν, νομίζω. Καλοκαίρι ήταν, ναι. Νομίζω ήταν καλοκαίρι. Όχι, πρόλαβε, όχι για 7 λεπτά, δεν το πρόλαβε, όχι το ένα, όχι το άλλο και τελικά έμεινε εκεί ακόμα. Δεν κάνω τίποτα. Αρχηγός είναι πλέον. Εκεί πέρα μια φορά. Καλό ήταν χθε, τα έβγαζε. Καλό ήταν. Αλλά κοιτάξτε, και έτσι παράλληλα την απαγόρευση, δηλαδή έχει αυτό το αριστερό μπακ τον Έμερσον, ο οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον σε περίπτωση. Τον είχε πάρει από τη Ρώμα. Δεν κατάλαβε η Τσέλση για κανένα λόγο γιατί έφαγε το Σάρι. Τι περίμενα να κάνουν πέρσι. Δηλαδή, άλλαξαν το στυλ παιχνιδιού τους. Οκ. Okay. Πήγαν το Europa League. Νομίζω ότι και ο Σάρι ψηλό θέλει να φύγει. Ναι, ρε φιλέ. Γιατί τι να σου πω, εγώ πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει Γιουβέντους, έλα εδώ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Okay. Τι θα γίνει αύριο στο Άγιαξ Πάοκ, φιλέ, για πες μας. Πεινάω. Τι θα γίνει αύριο στο Άγιαξ Πάοκ. Βγαίνω και λέω ότι θα έχει κατηφόρα. Σε κάποια σημεία θα έχει άγρια κατηφόρα. Το θέμα είναι πώς θα ανταπεξέλθεις. Εγώ πιστεύω. Επίσης αυτό που. Εγώ και θα σε αφήσω να μου πεις. Επίσης αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, δηλαδή ότι έχουν την εικόνα εκείνου του 20 λεπτού του ΠΑΟΚ Τούμπα, του 25 λεπτού στο τέλος του, στο δεύτερο μισό του πρώτου μηχρόνου. Εκεί παιδιά είναι εδώ το Άγιαξ. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να τον πάρει τον Άγιαξ κάτι φορά μέσα στην έδρα του. Έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή νομίζω ότι θα δούμε αρκετό παιχνίδι αύριο που ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ περισσότερο πίσω από την μπάλα από ό,τι ήταν στην Τούμπα και θα περιμένει. Δεν ξέρω αν θα βγει από τακτική, που δεν νομίζω θα βγει από τακτική, δεν είναι τέτοιο ο Πορτογάλος, αλλά νομίζω θα αναγκαστεί. Εγώ νομίζω ότι δεν θα βάλεις γκολ αύριο. Έχω αυτή την αίσθηση. Γιατί ρε. Έτσι. Καταρχάς κοίταξε να δεις. Κοίτα, δεν έχεις επιλογή, πρέπει να βγεις να σκοράρεις, έτσι, άμα θες να περάσεις. Πρέπει να βγεις να σκοράρεις. Πρέπει να βρεις τρόπο. Να σκοράρεις. Το να βγεις να σκοράρεις μπορεί να είναι στημένη μπάλα. Έτσι. Θα σκοράρεις το να βγεις να σκοράρεις δεν σημαίνει ότι. Αν σκοράρεις θα είναι δύσκολο. Τι θα σκοράρεις δύσκολα, Νικό. Τι θα σκοράρεις δύσκολα. Το μοναδικό κενό που έχει Άγιαξ είναι αυτό. Είναι η αμυντική του μετάβαση και γενικότερα το κέντρο της αμυνάς. Θα είναι υποψιασμένος. Στο είπα. Και εσύ του είπα υποψιασμένος ήταν. Πλέον θα είναι πιο υποψιασμένος. Καλά. Γιατί δύο φορές την κότερα το γλέντισες. Δύο φορές την κότερα το γλέντισες. Με το Ζαμπάν είναι όπως ήταν σε αυτό το μάτς. Άμα ο Ζαμπάν κάνει καλό παιχνίδι αύριο που έχει ταχύτητα για να. Και μπορεί να μην κάνει κάποιο άλλο καλό ρε Νίκο όμως. Αυτό σου λέω ρε φίλε, ότι ο καλός που παίξει αυτό το πράγμα είναι αυτό. Πρέπει για να περάσει αύριο ΠΑΟΚ όλες τις γραμμές να έχουν μέσο όρο 7 με 8. Είναι ένα τέτοιο μάτς εκτός έδρας ο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ. Μετά από ένα-δύο διδύσεις στην Τούμπα. Πρέπει να κάνεις υπέρβαση. Εγώ πιστεύω πρέπει να έχεις πολύ καλό Πασχαλάκι γενικότερα. Λίγο τύχη. Έτσι. Η άμυνά σου να μην κάνει τις ασυνεννοήσεις του δεύτερου γκολ του Άγιαξ στην Τούμπα. Ναι, άμα σου δηλαδή μπάλα να τη διώξει, διώξει ψηλά. Ναι. Δεν χρειάζεται να διώξει χαμηλά. Ναι. Ο Γιαννούλης να μην κάνει παθητική άμυνα και να πηγαίνει πάνω στον παίχτη. Γιαννούλης μια χαρά ήταν σε αυτό το παιχνίδι. Άλλου θα του είχε πάρει πολύ από κάτω. Δεν σου λέω, Ρενίκο, για τη γενικότερη παρουσία του σωμάτου. Σου λέω για εκείνη τη φάση συγκεκριμένα. Να. Που πρόσεξα εγώ. Έβλεπα τα παιδιά από το Ριπρέ που κάνανε μια ανάλυση του παιχνιδιού. πολύ βοηθητική δουλειά κάνουν τα παιδιά από το Ριπρέ, πέρα από την πλάκα. Σε βοηθάει να καταλάβει πολλά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε σοβαρό πρόβλημα στο πρώτο ματ στα κενά ανάμεσα στι γραμμέ του Άγιαξ. Δηλαδή πίεζε λάθο ή δεν πίεζε μάλλον ανάμεσα στι γραμμέ του Άγιαξ που ο Άγιαξ όντω είναι πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, επειδή έχει πολύ. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα που μιλούσε ο Τενχάκ και έλεγε δεν έχουμε ακόμα τους αυτοματισμούς στο επίπεδο που θέλουμε. Γιατί δηλαδή, όταν θα φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε, 90 λεπτά θα κρύβουν την μπάλα. Δηλαδή, PlayStation. Ωραία, δεν είμαστε ακόμα και θέλουμε παιχνίδια. Αυτό είναι το επίπεδο, ρε φίλε. Αυτό είναι το επίπεδο. Ποιο δήλωσε αυτό. Θα μου πει στην ομάδα η οποία έχασε το τελικό Champions League πέρσι για ένα λεπτό. Εν τω μεταξύ, είναι δύο ομάδες τη γκρίνια. Από τη μια λέει ο Πάοκ, όχι πάλι έπαιξα με τον Άγιαξ. Απ' την άλλη λένε στον Άγιαξ δεν έπρεπε να παίζουν προβληματικά. Ο καθένας το βλέπει δικιά. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Έτσι όπως έχει γίνει, ρε φίλε, το Champions League πλέον, δεν είναι Champions League. Έτσι. Δηλαδή, ο Άγιαξ έχει πάρει τον double στην Ολλανδία, ο Πάοκ έχει πάρει τον double στην Ελλάδα και παίζει προγραμματικά. Ένα από του δύο θα μείνει έξω. Ναι. Έτσι. Είναι λίγο το brand name πλέον. Αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε, αυτή είναι η κατάσταση. Οκ. Okay. Να σου πω, αλήθεια, εγώ πιστεύω θα είναι πολύ μεγάλη έξω να περάσει ο Πάοκ αύριο. Θα είναι. Έτσι.
Δεν το αποκλείω, αλλά στο δικό μου μυαλό είναι 80-20. Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Ναι. Εντάξει. Είναι 80-20. Μπορεί ο Πάκ να κάνει το τέλειο παιχνίδι. Ναι. Και ο Πασχαλάκης να κατεβάσει ρολά. Και το καλό είναι ότι ξέρεις ότι για να περάσει ένα τέτοιο αντίπαλο πρέπει να, ή να είσαι πάρα πολύ τυχερός ή να κάνεις το τέλειο παιχνίδι. Δεν υπάρχει μέση λύση. Δεν μπορείς να παίξεις μέτρη και να περάσεις τον Άγιαξ. Ειδικά σε ρεβάνς που θες την νίκη κιόλας. Και δεν έχεις και το άγχος νομίζω. Περισσότερο αυτοί το έχουν. Αυτό είναι επίσης θετικό. Είναι γενικότερα πάντως είναι δύο ομάδες που έτσι και αλλιώς παίζουν επιθετικά. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ του Φερέιρα, νομίζω το καταλάβαμε και το πρώτο παιχνίδι, είναι αρκετά διαφορετικός από το ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και ναι. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο για να τον δούμε πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ του Φερέιρα. Τέλος πάντων, κάποια πράγματα έχουμε δει μέχρι τώρα. Έτσι. Σου λέω τύχη, το πρώτο που λέω εγώ. Έτσι. Τύχη λίγο. Και όλα αυτά. Να βγάλεις το πρώτο 20 λεπτό καλά. Και ποσοστά ελευθέρων βολών καλής ομάδας στις τελικές σου φάσεις. Μπορείς να κάνεις τρεις τελικές και να βάλεις τρία γκολ. Τι ιδανικό θα είναι. Ναι. Η Μόλ δεν το έκανε. Όχι, έκανε δύο παραπάνω βασικά. Εντάξει. Αυτό. Αύριο 9.30 ώρα. Αύριο 9.30 ώρα. Την ίδια ώρα παίζει και ο Ολυμπιακός με την Παστάξη Χίρα, αλλά... Στο ανοιχτό κανάλι. Όχι ρε, αύριο είναι Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Ναι. Πάμε αύριο έξω. Είναι Κοσμοτέ. Πάμε έξω. Το ανοιχτό κανάλι Super League 2. Σήμερα εδώ το λέω. Γράψτε. Θα πάρει την γράψτε. Super League 2 γράψτε. Το ανοιχτό κανάλι. Γράψτε. Θέμα στο λαμπαουτάρι. Το ανοιχτό κανάλι. Για να μην σου πω και σου. Super League 1. Όχι. Τώρα να μην σαχλαμάρες λέω. Απλά έχω δει κάτι παίζω δεξιά και αριστερά. Όχι, τον ενδιαφέρει. Κοίτα, με τα τηλεοπτικά είναι ένα θέμα τώρα. Γιατί όπως σου έλεγα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, είναι ότι θα ξεκινάει το πρωτάθλημα και ακόμα το τοπίο δεν μπορείς να το πεις ξεκάθαρο. Θα το έλεγες θολό. Και το μυαλό μου είναι θολό. Που καλά, να σου πω λέω κάτι. Ο Τσιβιλίκας. Ναι. Γιατί πότε είναι τα τελευταία χρόνια ξεκάθαρη κατάσταση σε διάφορα πράγματα. Καλά, ναι, εντάξει. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Διάβαζα πριν, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι αύριο να γίνει κουβέντα τη ΕΡΤ με Super League και τέτοια. Με καλύτερη πρόταση σε σχέση με την πρώτη. Με καλύτερη δηλαδή πρόταση. Το μείον 45%. Πώς να γίνει μείον 40%. Να γίνει μείον 30% στη Super League 1 και το μείον 60% που έλεγε στην Super League 2 μείον 40%. Αυτό που είπε ο Αβγενάκης όμως και αφορά τον Άρη είναι ότι δεν αφορά όλες τις ομάδες. Δηλαδή θα γίνει σε όλες τις ομάδες μειώσεις. Αφορά συγκεκριμένα. Και ο Άρης στην ΕΡΤ θα μείνει. Αν μείνει στην ΕΡΤ. Συμβούλιο. Όχι. Ένα χρόνο ακόμα. Ναι. Αν αλλάξει οτιδήποτε έχει δικαίωμα να το σπάσει. Γενικά. Αυτό το κομμάτι της ΕΡΤ, φίλε, εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο πήγε να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, κάτι άλλο θέλει να κάνει αυτή. Είναι τόσο δύσκολο να περιμένει ένα χρόνο. Είναι τόσο δύσκολο. Ρε παιδί μου, έχει μια σύμβαση η ΕΡΤ με τις 7 ομάδες. 7 ομάδες. Έχει μια σύμβαση με την Basket League για άλλον ένα χρόνο. Έτσι. Είναι τόσο δύσκολο να περιμένεις ένα χρόνο. Θα δώσεις παραπάνω, ρε φίλε. Και του χρόνου δεν θα έχεις τίποτα. Ούτε τη Super League, τις 7 ομάδες, ούτε την Basket League. Τόσο... Μπαίνεις μέσα, okay. Το ξέρουμε. Μπαίνεις τόσο πολύ μέσα που δεν μπορείς να περιμένεις ένα χρόνο και μετά να δεις τι θα κάνεις. Και να πεις μετά, να εγώ παιδιά δεν απεμπλέκομαι. Να λήξω τα συμβόλαια. Ε? Να λήξω τα συμβόλαια. Ναι, και τόσο μετά. Δύσκολο είναι, φίλε. Τόσο πολύ μέσα μπαίνει πια που όχι, δεν βγαίνει. Είναι και αυτή μια άποψη. Την άλλη σου λέει ότι εγώ θέλω να γλιτώσω τα λεφτά που μπορώ το δεύτερο χρόνο. Ναι, οκ. Okay. Αλλά από την άλλη, υπάρχουν και άλλες πλευρές στη συμφωνία οι οποίες λειτουργούν μάλλον. Με βάση αυτά τα λεφτά. Επίσης έχει γίνει ένα νέο πρωτάθλημα με βάση αυτά τα λεφτά. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Δηλαδή, έχει γίνει ένα νέο πρωτάθλημα με βάση τα λεφτά της ΕΡΤ. Μην αποκλείσω το τέλος να μην γίνει τίποτα και να προχωρήσουν όσο έχουν. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Απλά σου λέω ότι πραγματικά πιο πολύ μου κάνει για τέτοιο ρεσί. Πώς το λένε. Επίδειξη δύναμη των καινούριων ότι ήρθαμε εμείς τώρα να αλλάξουμε το παλιού. Ναι. Κάνε ρε φίλε ένα χρόνο υπομονή και μην ξαναμπλέκεσαι. Θα μπει ένα χρόνο ακόμα μέσα. Έχει μπει αυτή η ΕΡΤ μέσα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια μπαίνει μέσα. Δηλαδή, εγώ να το θέσω από μια άλλη πτυχή γωνία. Δώσε και τα 7,5 το πάω. Τη Β' Εθνική. Οι ομάδες είχαν ως δεδομένο, μέχρι να αλλάξει κυβέρνηση, ότι θα πάρουν καλό μπόναμα. Και θα πάρουν λεφτά που θα βγάζουν. Μα συμφωνημένα ήταν. Θα βγάζουν σεζόν. Ναι. Δηλαδή, τώρα, ας σου πω ένα παράδειγμα. Ο Απόλλωνος Μύρινης θα έπαιρνε ένα 200. Που το έχει βέβαια από πέρυσι. Okay. Ο Εργοτέλης θα έπαιρνε 800.000. Εσύ, Super League 2 δεν ήταν όλοι με τα 800. Ναι, περίπου 8 κατοστάρικα, ναι, εκεί πέρα. Τώρα έχουν... Και έρχεσαι και λες τίποτα. Πρόσεξε. Τώρα έχουν παγώσει τα πάντα και έχουν παγώσει και μεταγραφές και κινήσεις των ομάδων. Γιατί περιμένω θα γίνουμε τελειωτικά. Ναι, βέβαια. Τα οποία είναι συμφωνημένα. Δεν τα βγάλανε από το κεφάλι τους. Ναι. Δηλαδή ξύπνησαν μέρα και είπαν α, θα έχουν τελειωτικό 700.000. Συμφωνημένα, ναι, αλλά μη υπογεγραμμένα, Νίκο. Αυτό ήταν το λάθος το μεγάλο. Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι, άστος αφού βλέπεις ότι κάνουν όλο το σχεδιασμό τους. Πάντο ένα χρόνο που λέει και ο Νίκος. Μπαίνεις μέσα. Και πρόσεξε, οκ, okay, προετοίμασέ τους η διάρκεια της σεζόν, ότι παιδιά το καλοκαίρι να ξέρετε τελειώνουμε.
Κάντε τα κουμάντα σας. Αυτό. Μπαίνει μέσα, το ξέρουμε, ρε παιδιά. Μπαίνει μέσα. Από τότε που υπάρχει, μπαίνει μέσα. Αυτό. Το ξέρουμε. Αυτό. Ωραία. Δηλαδή, τήρησε αυτό το ρηματοσυμβόλαιο ότι είναι για τις 7 ομάδες, ξέρω εγώ. Που δεν είναι 7 πλέον, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πήγε Νόβα. Έτσι δεν είναι. Πήγε οριστικά. Ναι, ναι, ναι. 6. Αφού έχει ανακοινωθεί κιόλας. Είναι 6 ομάδες. Έτσι. Τήρησε το στην Basket League, τι άλλο είναι, τι άλλα έχει πάρει. Έτσι. Ένα χρόνο ακόμα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξέρει γιατί πήγε στην Νόβα. Γιατί? Γιατί επειδή ήταν λεφτά που ερχόντουσαν από δημόσιο φορέα, ναι. Πηγαίνανε στα χρήματα προς το δημόσιο. Α, ναι! Του τα έκανε κράτηση. Σοπαρέ! Ναι, γιατί τώρα αυτά που είναι από ιδιωτικό δεν πηγαίνουνε. Μάλιστα. Γι' αυτό. Επειδή ήταν συναλλαγή με δημόσια υπηρεσία. Εντάξει. Κάνε την επίδειξη δύναμή σου, ναι, δείξε ότι εγώ ήρθα και τα αλλάζω όλα και τα κάνω μαζί σου. Πολύ ωραία. Κάτω του χρόνου. Και είπες, παιδιά, εγώ δεν ξαναμπλέκω. Μην είσαι τόσο ανυπόμονο. Ναι. Περίμενε. Ναι. Δηλαδή, ο λόγο Πανουργιά Παπαϊωάννου, δηλαδή την έκανα από τη Λαμία για αυτό το λόγο. Ο Πανουργιά. Ο Πανουργιά. Εσύ τι γίνεται με Αλέξη Κούγια, ε? Εγώ θυμάμαι τον κύριο Κούγια με τον Πανουργιά Παπαϊωάννου πριν 3 χρόνια που ήταν. Ο Κούγια. Δικηγόρο, το έγραφε σήμερα σε μια γραπτή δήλωση. Στην υπόθεση Ντουρμισάη. Βεβαίω. Και τώρα τι έγινε, τα ξεχάσαμε. Τον δικαίωσε. Και, ναι, και το δικαίωσε, τα ξεχάσαμε τώρα αυτά, τι έγινε. Χάρη στον Κούγια να πούμε. Μια λύση με τον Απόλλων Λάρισα έχει κουγγεί σε 7 γραφείο την ώρα. Απόλλων Λάρισα. Γιατί δεν σου Απόλλων Λάρισα είναι. Πανηγύρι. Ναι. Άρε Νίκο. Ο φίλο του Πρωτοφύλακα είναι ακόμα εκεί. Έφυγε. Τέρε. Έφυγε. Για καλό το έφυγε. Αυτό είναι το βγάλω. Καθαρό παιδί αυτό. Διάλειμμα. Στοίχημαν.gr. Στοίχημαν.gr. Καλή στοίχημαντική εταιρεία που κυκλοφορεί. Έτσι. Κάθε μέρα με τι καλύτερε επιλογέ με μια πολύ μεγάλη γκάμα. Παιχνιδιών και στοιχηματικών και στο καζίνο τη Στοίχημαν. Κατεβάζετε εφαρμογή για το κινητό, το τάμπλετ σας και την έχετε ακόμα και στην παραλία όπου κι αν είστε, είναι μαζί σας. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι. Θα το κόψω. Το κόβεις, Mr. Vayner, φίλε. Κόψε αυτόν και δώσε το τραγούδι από πίσω. Βάλ το πάλι, άντε, βάλτο. Κόψε τον αυτόν, ρε. Βάλτο, Βασίλη, βάλτο. Λέμε τα προλάβαμε, ρε φίλε. Ήμασταν πολύ πιτσιρίκια. Ή ήταν όταν γεννηθήκαμε, ήταν στα πολύ δυνατά του και όταν. Εντάξει, ήταν συνεχίζει να παίζει, ήταν 5-6 χρονών. Δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε το μεγαλείο αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν μπορούσαμε να πούμε το μεγαλείο που κρύβει. Εδώ τώρα και. Που μπορεί να το βάλει στο YouTube για να τα ακούς 10 φορές συνεχόμενες. Και τότε όμως ήταν, ρε φίλε. Το κάνεις, ε. Τι ωραία χρόνια. Βάζει και τα ακούς. Όχι. Α, όχι. Δεν είναι όλες οι ίδιες, φίλε. Εντάξει. Δεν σου είπα. Αυτό το κομμάτι δεν σε εγκαζώνει κατευθείαν. Ναι, είναι. Δυνατό είναι. Σκέψου τώρα να μπαίνει με καμιά κάλτσα μέχρι εδώ. Ωραία. Κάτι ρούχα περίεργα τότε, 1900 πέθρε μπίλι, 91 ας πούμε. Ναι, να μπαίνεις μέσα στο κλαμπ και να παίζει αυτό και να είναι κάτι μαλλιά έτσι. Ωραία. Εγώ ξέρω από αυτό το μαλλιά. Και να πηγαίνεις, πρόσεξε με λίγο. Για τη μουσική στο μαγαζί. Δηλαδή να πηγαίνεις γιατί παίζει τέτοια μουσική. Όχι για να βγάλεις γκόμενα. Και να βγάλεις γκόμενα, ρε παιδί μου. Αλλά... Αυτό έρχεται δεύτερο. Να μην τα έχεις όλα εύκολα. Ναι. Να μην έχεις κινητό. Ναι, πολύ βασικό. Διάβαζα ένα άρθρο του Κιούσου στον Καζέτα σήμερα. Δεν διαβάζω Κιούσου στον Καζέτα γενικότερα. Απλά έτυχε σήμερα να το διαβάσω, να ξέρετε. Μην παρεξηγηθώ. Που έλεγε ότι έκανε το πείραμα στις διακοπές του χωρίς κινητό. Και τι έκανε. Δεν χρησιμοποιήσει το κινητό του. Και τι, πώς το του στέλνανε οι άλλοι πώς περνάτε. Ανησυχούμε γιατί δεν έχετε κανένα post και τέτοια. Και λέω ότι πέρασε πολύ πιο ωραία. Και νομίζω ότι είναι το επόμενο και δικό μου πείραμα. Και επόμενο δικό μου πείραμα μάλλον. Καλά, εσύ δεν ανεβάζει πολύ. Καλή ώρα ανεβάζει περισσότερο. Πρέπει να το κάνουμε και οι δύο. Καλά, εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Η Καλλιρόη θα πρέπει να το διαχειριστεί λίγο γιατί είναι γνωστή influencer. Γι' αυτό περισσότερο. Τι να πω. Θα μας πεις τι γίνεται στον Άρη τώρα πριν κλείσουμε, φίλε. Τι σου πω, φίλε. Θες να μιλήσουμε με τον Πάο Καλλιρόη. Κάτσε, ρε φίλε. Τώρα που τρώσα τρίμπαλα. Πέμπτη παίζει ο Άρη. Τετάρτη θα τα πω που θα λείπει. Ναι, πες τα τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Δεν λέω τίποτα. Υπάρχει εκτευρισμό. Αμνό το και. Όχι. Υπάρχει αντίθετα ένα πολύ έτσι, δυνατό κλίμα ότι πίστη ότι μπορεί να γυρίσει το πράγμα. Από ποιον υπάρχει αυτή η πίστη, από ποιον εκπορεύεται. Από όλους. Από τον κόσμο. Από όλους. Θα είναι γεμάτο το Βικελίδη την Πέμπτη. Ανήμερα 15 Αυγούστου. Αν δεν είναι γεμάτο, μια 18 θα την έχει. Μια 18. Πιστεύω. Αυτή η 18 θα είναι στο γήπεδο στη λογική ότι πάμε φωνή να το γυρίσουμε ή θα είναι στη λογική ότι. Προσέξτε λίγο, ναι, αυτό καλά έκανες και το είπες. Προσέξτε λίγο, λοιπόν. Γιατί. Την Πέμπτη, γιατί λέμε ο κόσμος και τα λοιπά, την Πέμπτη θέλει Ταλιμπάν. Εδώ παίζουμε εμείς που λέει και το γήπεδο, και το, στο γήπεδο εκεί πέρα. Ναι, όπως έγραψε. Εδώ παίζουμε μπάλα εμείς. Εδώ παίζουμε μπάλα εμείς. Λοιπόν, ναι. Την Πέμπτη θέλει Ταλιμπάν. Όπως έγραψε και ένα γκρουπάκι στο Facebook, λέει την Πέμπτη, λέει όχι φιλόξενα, αφιλόξενα λέει. Την πρώτη στιγμή που θα κατέβουν το πούλμα, λέει καταλάβουν που ήρθανε. Αούα, ναι. Αούα μέχρι να τελειώσει το μάτς. Το κακό είναι. Δεν είπαμε να ξεφύγουμε, αλλά την Πέμπτη είναι Ταλιμπάν. Όχι τώρα τσατσατσα, Ταλιμπάν θέλει.
Τρως πατατάκια, ο Ολυμπιακός παίζει. Όπως έχει υποθεί σε ένα γνωστό βίντεο. Παίζει ο Ολυμπιακός τρως πατατάκια. Αναγιάζω τώρα. Σπασατέμπο, hot dog και αναψυκτικά πριν το παιχνίδι. Άρα να βγούμε selfie και τέτοια. Ναι, να βγούμε selfie πριν το παιχνίδι. Από το πρώτο μέχρι το 90 και ανάλογα θα πάει παράταση. Φωνή Ταλιμπάν. Τελειώσαμε και το λέω σοβαρά, έτσι δεν κάνω χαβαλέ. Γιατί μπορεί ο Άρης να βάλει 3 γκολ στο 90 λεπτό, φίλε. Δεν ξέρω. Κομματάρα. Και καπάκι what's love. Κομματάρα. Μόνο χαρό. Κομματάρα. Δεν ξέρω. Φτιάχτηκε τώρα, θα το φαντάσει τότε με μαλλί να βγαίνει. Ε? Κολλητό. Αυτό. Είναι σε λάθος εποχή, ξεκάθαρα. Θα έμπαινα σταμάτητα. Σίγουρα που κάμισο ανοιχτό, ξέρεις με κίνηση διακάδες έτσι μέχρι εδώ που ήταν. Θα έμπαινα ασταμάτητα. Κάμπουρα, τέρμα. Βερμούδα που κάμισο πάνω από τη βερμούδα. Και τέτοιο, ναι. Θα έμπαινα πιστεύω ασταμάτητα. Καμιά τόκα εδώ πέρα στη ζώνη να κρύβει όλη την. Επειδή έχω εντοπίσει πολλά πράγματα τα αίτη που μου αρέσουν και πάντα αυτό που λέει και ο Νίκος πολλές φορές, νιώθω ότι σε εκείνη την εποχή μπορεί να κούμπονα πολύ καλύτερα. 100% εδώ συμφωνούμε, ναι. Ναι, οκ. Τι αίτη να έτσι κάνει. Ναι, εντάξει. Αίτη με νάιτη εκεί πέρα να κούμπο επειδή με αυτά τα δύο πιστεύω θα κούμπονα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Γαρδέλη εκεί πέρα μηχανά. Αυτά τα καγκουρίστηκα που λέει ο Νίκος, τέτοια πράγματα ρε παιδί μου, εντάξει. Μακρύ μαλλί τότε ο Παπαδόπουλος, Greek Lover, τι θα ήταν, εντάξει. Τέλος πάντων. Βάλει 3 γκολ, βάλει 3 γκολ. Μπορεί να βάλει 3 γκολ σε 90 λεπτά. Θέλω να σου πω, κοίτα, πρόσεξε, έχει 2 αναγνώσεις. Σίγουρα μπορεί να βάλει. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα τέτοιο άθλημα που δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Όπως δεν μπορεί να αποκλείσεις και τίποτα, σημείο που η Molde κάτι ιδιαίτερο δεν είναι. Εντάξει. Ναι, και άμα ήταν ιδιαίτερο, πώς θα κερδίσει. Και θα παίζεις. Δεν είδες το μάτς, γι' αυτό το λες. Και θα παίζεις και στην έδρα σου που θα είναι σχεδόν γεμάτο. Το γήπεδο δεν είναι γεμάτο κτλ. Και υπάρχει αυτή η πίστη κτλ. Απ' την άλλη, βέβαια, γιατί πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχουν δύο αναγνώσεις αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω πώς ο Άρης που σε 7 παιχνίδια, 4 φιλικά, 3 επίσημα, που έχει βάλει 4 γκολ σε αυτά και τα δύο είναι με πέναλτι, το ένα είναι με αυτό γκολ και ένα που βάλει σε ρωτή του μάτς. Θα βάλει 3 γκολ. Ναι. Μακάρι να τα βάλει τώρα όλα μαζεμένα. Εννοείται, εγώ αυτό θέλω. Mm-hmm. Ας βάλει 4-5 να τους βάλει. Να τους ξεπατώσει. Να γυρίσουν πίσω στα φιόρτ και να κλαίνε όλη τη μέρα. Εντάξει. Απλά είναι ένα θέμα, δηλαδή επειδή ο Άρης γενικότερα με τον γκολ είναι πολύ μαλωμένος, πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Ναι. Και πρέπει να του βγούνε πολύ πράγματα. Και πρέπει να γίνει πιο παραγωγικός. Και πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός. Πρέπει να κάνει αυτά τα πράγματα. Και πρόσεξε, γιατί λέμε για τον γκολ μπροστά. Πρέπει να μην φάει. Γιατί να μην φάει, γιατί μα φάει τελείως. Ναι, γιατί ο Άρης την Πέμπτη αναγκαστικά θα ρισκάρει. Άμα πάει τώρα και δεν ρισκάρει, θα είναι πολύ μεγάλο. Άμα φάει τελείως, θα βάλει 5. Ο Άρης θα πρέπει να ρισκάρει. Αν όχι από το ξεκίνημα. Αν μέχρι το 25-30 δεν έχει βάλει, θα πρέπει να αρχίσει να ανοίγεται, να παίζει λίγο πιο τέτοιο. Εντάξει, αν επιλέξει το πάλι λίγο πιο συντηρητικά. Και εκεί έχει δείξει ότι αμυντικό transition είσαι προβλέμα. Δεν είναι. Ο άλλο, άμα σε βρει μπόσικο, θα στη φορέσει. Ναι. Πολύ πιθανό. Ναι. Είναι ένα μάτς το οποίο τώρα σου λέω είναι πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι. Να αγγίξει το δικό σου τέλειο. Και δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Τι είσαι σε θέση να το κάνει. Σε φιλεσαθικά μάτια ώρα αυτή τη στιγμή είναι μια μάτια δεν μου παρουσιάζει εξέλιξη. Εντάξει, δηλαδή σε φάση προετοιμασία. Αύγουστο μήνα έρχεται. Νικό, Αύγουστο μήνα, έστω και λίγο να παρουσιάσει κάτι καλύτερο, να σου το πω έτσι. Και δεν πρόσεξε, δεν είναι η νέα ομάδα. Εγώ με τη Λεμεσό είδα μια ομάδα που οι 9 παίχτες σε δεκάδα στο δεύτερο παιχνίδι ήταν από πέρσι και με την Μόλι ήταν 8. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. Εντάξει, πρέπει να αρχίσει να παρουσιάσει εξέλιξη η ομάδα. Αυτό είναι που σου λέω. Τον κορμό τον είχε από πέρσι. Κορμός περσινός είναι. Εκεί πατάει. Εντάξει, φίλε, όμως είναι η εποχή τέτοια που δεν είσαι στο 100%. Που τέλος πάντων τώρα πέτυχες και μια ομάδα που μπορεί να λέγαμε εμείς εδώ την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξέρεις, ναι, μπορεί να υπάρχει διαφορά ποιότητας, αλλά φάνηκε ότι. Και εγώ δεν πιστεύω ότι η Άρη δεν επηρεάστηκε από την όλη κατάσταση με το τσάρτερ και με όλα αυτά. Με την ταλαιπωρία, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι, σίγουρα επηρεάστηκαν. Ναι, οκ, okay, σε ένα έτσι, βαθμό μπορεί. Σίγουρα επηρεάστηκαν. Και σίγουρα δεν λέω ότι μπήκε κάποιος μέσα και σκεφτόταν ότι είμαι κουρασμένος. Αλλά σε μια στραβή, σε δύο, λίγο η συγκέντρωση, λίγο. Νομίζω το δεύτερο γκολ ήταν πιο πολύ που αποσυντώνησε τέλος τον Άρη, όχι το πρώτο. Το πρώτο, οκ, okay, έγινε ένα λάθος λίγο μακριά, αλλάξαν πολύ ώρα την μπάλα αυτή, βάλανε ένα γκολ. Το δεύτερο δεν μου τον αποσυντώνησε τέλος, νομίζω εγώ. Σε ένα βαθμό, ναι. Καλά, εντάξει, η αποβολή του Βέλεθ ήταν το. Ναι. Το κερασάκι. Μετά ήρθε και το τρίτο. Που εγώ σου λέω με 2-0. Θα μιλήσουμε διαφορετικά τώρα. Με 2-0. Με 3-0 τώρα. Mm-hmm. Εκείνο τον γκολ που έφαγες. Πάλι λάθος που έγινε σε εκείνη τη φάση. Εντάξει, αλλά να πεις τώρα το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Εκμεταλλεύεσαι. Ωραίο κομμάτι επίσης. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Εκμεταλλεύεσαι τα λάθη που κάνει ο αντίπαλος. Εντάξει, τι να κάνω. Μ' άρεσε, έκανα δικά του. Μόλις τα εκμεταλλεύτηκε.
και έτσι τελείωσε το παιχνίδι στην Νορβηγία. Αλλά σου λέω, δεν είναι μόνο το ότι ο Άρης πίσω είναι όπως είναι. Είναι το θέμα μπροστά. Δεν μπορεί, έχει πολύ, βγάζει πολύ δύσκολη ομάδα στον γκολ. Πάρα πολύ. Και δεν είναι απίσω ότι έχει ποιοτικού παίκτε. Έχει. Και όχι μόνο σου λέω, δεν είναι ότι κάνει φάση και δεν μπορεί να τι βάλει και λέει, αχ, δεν μου κάθεται. Δεν κάνει κλασικέ ευκαιρίε πολύ ο Άρης. Και δεν σου να κάνει 10 κλασικέ. Κάνει 4 κλασικέ ευκαιρίε με στο μάτσο. Κατάλαβε. Ναι. Δεν το έχει αυτό. Δηλαδή η καλύτερη στιγμή του στο Μόλντε ήταν να σου την κίνει με τα αριστερά στην περιοχή. Τώρα τα σιρτά που τα πιάνει ο τερματοφύλακας, σαν να είναι σε προπόνηση, εγώ δεν τα πιάνω στις κλασικές φάσεις. Οι ευκαιρίες. Όχι κλασική, ευκαιρία. Όσο ευκαιρία δεν μπορώ να το πιάσω. Δεν απειλεί δηλαδή. Ναι, να σου πω κάτι. Δεν απειλεί ιδιαίτερα, όχι. Γιατί λένε 5 έχει ο τελικός ο Άρης, 5 Μόλντε. Ωραία, δες τις τελικές που έχει Μόλντε και δες τις τελικές που έχει ο Άρης. Είναι, έχουν διαφορά. Είναι άλλες τελικές της μίας ομάδας και άλλες τελικές της άλλης. Ναι. Όταν μιλάμε ποδόσφαιρο, δεν λέμε τώρα. Ναι, να λύουμε εδώ πέρα. Δεν κάνουμε τελικές σωστά. Εντάξει, α κάνουμε διαίρεση. Α λένε για μπάλα. Εντάξει. Δεν μου φάει τα νιάτα μα στα γήπεδα τη εψημή. Να σου πω, Νίκο. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο να ανατρέψει. Δηλαδή, αν ήταν 3-1, θα σου έλεγα ότι ναι. Αν ήταν στα 2 γκολ, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχει πρώτο παιχνίδι που δεν έχει βάλει γκολ και είτε είναι 1-0, είτε είναι 2-0. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο να το ανατρέψει. Όταν μιλάμε για 3-0, ναι. Ειδικά είναι αρκετά πιο δύσκολο. Το τρίτο γκολ που σε σκότωσε. Εκεί είναι, δηλαδή με το 2-0, ήσουν σε μια φάση του αγώνα που μπορεί να βάλω ένα να γίνει 2-1. Να πάω στο Βικελίδης μετά. Μπορεί να μείνει 2-0, πάλι θα μπορώ να πάω. Αλλά το 3-0 εκείνο σε σκότωσε. Τι να κάνω. Όλα αυτά. Βγάζοντα τα κεντρονόμαυρα γυαλιά σου, θεωρεί δηλαδή ότι η Νορβηγία δεν είναι καλύτερη από τον Άρη. Θα σου πω, περίμενε. Βάλε το Σκάτμαν μετά. Ορίστε. Κατάλαβε, σου λέω. Βάλε. Έχει βγάλει τα κίτρινα γυαλιά σου τώρα. Έτσι. Ωραία, ναι, αντικειμενικά. Είσαι ο αντικειμενικό συνάδελφο, ο οποίο του ζητά να γράψει, να πει κάτι στο Αθηναϊκό ραδιόφωνο. Τουλάχιστον εγώ ξέρει ότι μπορεί να είναι. Ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Για πε. Ναι, θεωρεί δηλαδή ότι η Νορβηγία δεν είναι καλύτερα από τον Άρη σήμερα που μιλάμε. Κατά τύχη κέρδισαν 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Δεν σου λέω ότι κέρδισαν κατά τύχη. Αλλά δεν είναι αυτή η ομάδα που θα. Δεν είναι... Το 3-0 δεν είναι η εικόνα του. Ναι. Σου λέω εγώ με έτσι όπως ήταν το παιχνίδι. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι πιο δουλεμένη από σένα. Αλλά δεν είναι η ομάδα που σε βάλε 190 λεπτά και πιο σε... έτοιμη από σένα, ίσως. Εντάξει, και αυτό παίζει το ρόλο του. Αλλά δεν είναι η ομάδα που σε βάλε 190 λεπτά και σε πάτησε. Να σου το πω έτσι και σε γέλε 3-0. Εκεί δεν θα έλεγα και τίποτα. Το γαμό το εκεί είναι ότι αν εξαιρέσει αυτέ τι φάσει και άλλε δύο, α πούμε, κανένα, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Τα είχαμε να λέγαμε. Τι φάσει να κάνουν δηλαδή για να είναι κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδιά, 15. Δεν σε πάτησε, ρε παιδί μου, να σου το πω έτσι, ότι ήταν η ομάδα φόβητο που σε βάλε 3 γκολ στο κεφάλι και τελείωσε. Ναι. Λέω, μα εγώ δεν σου λέω ότι υπάρχουν ελπίδε, αλλά είναι πολύ πίστευτα δύσκολο να το κάνει. Αν το κάνει μαγιά του. Εγώ αυτό θέλω, δεν θέλω να αποκλειστεί. Και να θέλω να βγει η ομάδα στην Ευρώπη, να πηγαίνει ο Χρήστος στα ταξίδια. Λοιπόν, να πάρει και κάτι πίσω ο πρόεδρος. Να πάρει και κάτι πίσω ο πρόεδρος. Κυρίως για τον Καρυπίδη είναι αυτή η πρόκληση, να ξέρεις, για να βγάλει λεφτά. Λοιπόν, όχι δεν έχει, αλλά τα λεφτά είναι πάντα καλοδεχούμενα. Τέλος πάντων. Αλλά σου λέει είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης. Και όχι μόνο λόγω της Μόλντε, λόγω και του ίδιου, της ειδικής του εικόνας, αυτό που παρουσιάζει. Τώρα, μέσα σε μια εβδομάδα έχουν αλλάξει τόσα πολλά και αυτή η πίστη που υπάρχει όντως στην ομάδα για την ανατροπή. Την οθεί σε κάτι τέτοιο. Θα μιλάμε Πέμπτο βράδυ, θα κάνουμε παπάδες Παναγίας. Το θαύμα της Παναγίας, θα λέγει ο Άγγελος Ασιάδης ενδεχομένως. Ψάχνει το θαύμα, είτε τέτοιο. Παναγιά, κάνε το θαύμα σου. Θα έβγαινε μια εφημερίδα της πόλης πριν κάποια χρόνια με αυτόν τον τίτλο. Τι να πω, ρε φίλε. Οκ. Νομίζω ότι πια αυτή την Πέμπτη. Τι ώρα παίζει την Πέμπτη, πάμε. 9.30. Ο Λίμπερ θα είναι ανοιχτό το βράδυ και θα μεταδώσει το παιχνίδι. Δηλαδή, να μην πας για κανένα φαγητό τίποτα τέτοιο, ξέρω εγώ, αν ήμουν εδώ. Το μεσημέρι θα ψήσουμε. Θα πες για τις 8. Όχι, το μεσημέρι θα ψήσουμε κανονικά, θα φάμε ωραία και καλά, θα πιούμε τις μπυρίτσες μας. Πιο βρώμα από όλους εσείς δηλαδή. Έτσι, πάλι δύο ομάδες πόλης είναι πιο βρώμα από όλους. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, δεν μπορεί να αποκλειστεί από αυτή την Πασαξεχήρ, οκ. Προχωράει λογικά θα την πορτοφόλη. Θα περάσει, έχει περάσει. Η ΑΕΚ ουσιαστικά έχει περάσει. Ο Ατρόμητος, εντάξει, δεν έκανε τίποτα. Καλά, ο Ατρόμητος ήταν. Άνοιξε εκεί πέρα ο. Τέλος πάντων, δοκάρια είχαν οι άλλοι, είχε κάτι φόρα, αλλά. Εντάξει, 0-0 είναι. Πλέον πέσει την ώρα του, μπορεί και να το. Δύσκολο, να αφήσει εκτός. Δύσκολο νομίζω θα περάσει, αλλά. Και εγώ νομίζω δύσκολο θα περάσει. Εντάξει. Και εγώ νομίζω θα περάσει δύσκολο, αλλά δεν τα βλέπει. Το πιο δύσκολο εγώ πάλι δικοί μας το έχουν. Είτε ο Πάοκ με τον Άγιαξ, είτε ο Άρης με τη Μόλντε, έτσι όπως έγινε η δουλειά στη Νορβηγία. Πάντα αυτή η τέτοια η φτωχομάνα θα την πληρώνει. Ναι, ρε φίλε. Το σπιτάκι μου. Μπασάξε εκεί τώρα, σε παρακαλώ. Ακόμα δεν μπορεί να το ξεπεράσει πολύ. Παρακαλώ. Και την κλήρωση του έχει κάτσει εδώ πέρα του, κάτσει το λεμό. Ένα παιχνίδι ο άλλο δεν έχασε. 30 μάτς δεν έχασε. Πήρε ποτάσμα μετά από 35 χρόνια και του έρθει στον δρόμο του ο Άγιαξ. Δηλαδή, πήγε να παίξει με την Μπασάξεχήρ
που δεν έχει και έναν παίχτη από ό,τι διάβαζα, γιατί έφαγε μια κόκκινη μετά το τέλος του αγώνα και το προπονητή δεν θα έχει αύριο. Έτσι και όσο είχε χάσει και 0-1. Εντάξει, αντίο. Δεν το ξέρεις αυτό. Ναι, ρε. Δεν ήξερα πώς το λένε. Κομματάρα. Δεν ήξερα πώς το λένε. Κομματάρα. Πιο πολύ είναι απόκριες αυτό. Αλλά είναι εσύ μια σταθερή έξι απόκριες, Νίκο. Τι? Εσύ το έχεις συνδέσει με απόκριες, γιατί το πετυχαίνει σε τέτοια πάλμα σκέφ. Στα χρόνια του ήταν. Μα έτσι καμπατέα σίγουρα χόρευε τέτοιο. Χόρευε. Καρέκλα πιστεύω χόρευε. Χόρευε. Ξύκο. Informer χόρευε. Το ποιο? Το Informer. Το Informer τι είναι? Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, 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 εντάξει. Απλά δεν ήξερα πώς λέγεται. Το έχουν κάνει και τα ημισκούμπρια στα ελληνικά. Το Ρουφιάνος. Τα οποία ημισκούμπρια έχουν ψιλοεξαφανιστεί τελευταία χρόνια. Έχω CD τους. Έχει CD. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Έχω. Τα έπαιρνε ο αδελφός μου και τα έχουμε κρατήσει συλλεκτικά. Πολύ, πολύ καλή φάση. Ήταν ένα από τα ακούσματά μου σε πολύ νεαρή ηλικία ήταν η σκούμπρια. Και το μακρύ μαλλί, Νίκο, πώς είχε προκύψει σε φίλε τότε? Το μακρύ μαλλί. Κλείσει ταυτότητα, εγώ πιστεύω ήταν. Όχι, πρόσεξε με λίγο. Το είχε μακρύ... κανένα φίλο σου? Όχι. Τίποτα, τίποτα. Δεν είχα περιέργεια πουθενά. Απλά μου ήρθε σε μια φάση στη Δευτέρα Λυκείου, νομίζω ήταν. Η πρώτη Δευτέρα Λυκείου, δεν θυμάμαι τώρα. Μου την ψώνησε και λέω, θα αφήσω το μαλλί μου να μακρύνει. Ήταν πολύ πρακτικό γιατί έβαζα τα ακουστικά από κάτω την ώρα του μαθήματος και άκουγα αθλητικά ραδιόφωνα. Και δεν με καταλάβαινε φυσικά κανένας. Απλά εγώ είχα το κακό ότι το μακρύ μαλλί, όσοι έχετε φυσικά και ακούτε, γνωρίζετε ότι θέλει περιποίηση. Εγώ δεν το αφιέρωνα και πάρα πολύ χρόνο, ρε παιδί μου. Εντάξει, επειδή βέβαια δεν, το δικό μου το μαλλί είναι ίσιο, δεν ήταν τόσο χάλια. Αλλά όταν τελείωσα, όταν αποφύτησα από το Λύκειο. Λέω δεν γίνεται, πρέπει να κουρευτώ. Γίνεται, πρέπει να. Οπότε κουρεύτηκα. Πρέπει να κουρευτώ. Εντάξει. Και μας έσωσε. Διάφορες άλλες ανάγκες πέραν της του να κουρευτώ με οδήγησε σε αυτή την απόφαση γιατί. Και σωθήκαμε. Εντάξει, σωθήκαμε, δεν σωθήκαμε. Τέλος πάντων, αυξήσαμε τις πιθανότητες μας. Είχε πέρασει, να ξέρεις. Αλλά όχι αυτή την οποία θα ήθελα. Είχε σίγουρα. Είχε. Κι όμως είχε. Ωραία. Όχι τη Ζιζέλα, αλλά είχε. Εντάξει. Λοιπόν, κάνε λίγο μια βόλτα να δούμε τι γίνεται πριν κλείσουμε την Παπαδόπουλο. Άνοιξε λίγο εκεί πέρα, βάλε λίγο κανένα site της προκοπής να δούμε τι παίζει, αν έχει τίποτα τελευταίο. Εθνική ομάδα στο μπάσκετ, έχεις δει καθόλου? Καθόλου, και ήθελα να το δω. Δεν είναι να βγάλουμε και τίποτα συμπεράσματα τρελά. Με φιλικά με Ιράν και με Ουγγαρία. Το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει είναι ότι ο Γιάννη έχει έρθει λες και παίζει με του Bucks τελικού περιφέρεια. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Μια χαρά, έτσι τον θέλουμε. Εγώ που τα είδα τα δύο τα παιχνίδια πίστευα ότι θα είναι. Πολύ χαλαρό, αλλά όχι απλά δεν είναι χαλαρό. Είναι τσιτωμένο είναι. Τουράτο. Πώ λέει και ο Παρασκευάς, μένουν μέσα στο γήπεδο και τα τέτοια του ξυρίζουν το παρκέ. Πραγματικά. Τσιτωμένο. Μια χαρά είναι το παλικάρι. Έτσι τον θέλουμε. Νομίζω τον... τώρα. Τι? Το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι το Ακρόπολης που παίζουμε με Τουρκία, Ιταλία, Σερβία. Οπότε εκεί θα έχουμε μια. Στο Aegean Tournament τι κάναμε. Μόνο νίκες. Στο Aegean Tournament ήταν με Ιράν και Ουγγαρία. Α, καλά. Εντάξει, πιο πολύ. Χαβαλέ έκανες. Χαβαλέ, τέλος πάντων. Όχι, δεν έκανες χαβαλέ. Το μοναδικό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι που δεν πήραμε έναν άνθρωπο για να κάνει μία δουλειά, να σουτάρει τρίποντα. Βέβαια. Δεν έχουμε σουτέρ. Ρε παιδί μου, δεν έχουμε ένα κλασικό σουτέρ. Βέβαια, αν έχεις τον Γιάννη, ο οποίος ορμάει στο καλάθι και σταματιέται με φάουλ μόνο. Χρειάζεται να κάνεις κάτι. Ή τέλος πάντων. Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ή τέλος πάντων, όταν θα πας στο μοντομπάσκετ και προχωρήσεις λίγο παρακάτω, θα υπάρχουν ομάδες οι οποίες. Θα έχουν πλάνο και τρόπο να το σταματήσουν. Αν όμως σταματάνε και ο Γιάννης επειδή πλέον έχει γίνει καλός πασέρ, δεν είναι μόνο το ότι. Θα βγάζει έξω την περιφέρεια. Ναι. Αλλιώς είναι ένα σουτάρι ο Παπαπέτρου από τη γωνία με τον κοντινότερο παίχτη στα 3 μέτρα που θα έχει κλείσει στο Γιάννη. Αλλιώς είναι ένα σουτάρι με παίχτη πάνω του εκεί, ναι. Θα έχει χαμηλό ποσοστό. Στο άλλο θα έχει ένα στα 3. Ναι. Άρα τι έχει δύο στα 3. Ο Σκουρτόπουλος τι έχει πάρει το playbook των Bucks δηλαδή. Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει φυσικά γιατί. Εντάξει. Ένα τον έχουμε. Σήμερα έγινε γνωστό ότι δεν κατεβαίνει ούτε ο Σβέντ με τη Ρωσία. Που είναι από τα χέρια του. Πέντε μήνες εκτός βλέπω στην Μπαρτσελόνα. Οπότε γενικά παιδιά. Ο Παναθηναϊκός κλείνει το ρόλο. Πολύ 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 ενδιαφέρον το σκηνικό στο Μούντο Μπάσκετ. Έτσι πιστεύω. Αν δεν έχουμε και εμείς θέματα, έτσι χτύπα ξύλο. Που είναι σημαντικό. Ναι. Γιατί όλοι έχουν είτε μικρά είτε μεγαλύτερα, είτε παίχτες που δεν πήγαν λόγω τραυματισμών, είτε παίχτες που δεν πήγαν γενικότερα. Εμείς προς το παρόν τους έχουμε όλους. Και η ομάδα με Γιάννη, Καλάθης, Λούκα, Παπα-Νικολάου, Παπα-Πέτρου, Πρίντεζη, Μπουρούση,
Θανάση Αντετοκούνμπο, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ποιος είναι ήδη από τώρα ο MVP του παγκοσμίου? Αυτός. Ένα μηδέν. Γιατί δεν έχουμε κάμερα, σε καινούργια στούντιο θα έχουμε κάμερα. Θα είναι τέτοιος ρε φίλε. Ποιος. Ο Γιώκητς. Όχι. Θα είναι... Το ο Μπογκδάνοβιτς. Πότε είχε βγει ρε Βασίλη το Informer? Τι είναι ρε φίλε, ο Sony Music να το θυμάται όλα δηλαδή. Sony... Ο Τσαουσόπουλος είναι. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Τι είναι λέει, το θυμάται λέει. Sony Music. Λοιπόν, οπότε δεν έχει κάτι άλλο που δεν έχουμε χαμπάρει. Για χαμήλω το λίγο, θέλω να βάλω τον MVP. Πώς είναι ο Αλέξανδρος Τρυποκάρδης με το λαϊκό σκέφτο. Παλιό είναι αυτό. Παλιό. Από το τη Θεσσαλονίκη. Αλέξανδρος Τρυποκάρδης Νικολαίδης. Αυτός. Αυτός θα είναι. Καθίστε στις τηλεοράσεις σας όταν ξεκινήσει. Πότε ξεκινάει? 30, αν δεν κάνω λάθος. 30 Αυγούστου. Να απολαύσουμε Βαγγέλη Ιωάννου. Να δίνει ρε σι τάλ. Έχει να πει πάλι πω. Τι ωραία. Πρέπει να βρούμε τώρα για τους παλιούς. Ξέρουμε τι έχει βγάλει για τους καινούριους. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα... Θα έχει, πιστεύω, ολόκληρο playbook καινούριο. Αυτό το ξανθό που ήταν μαζί τους, ένα φιλικό και πρέπει να το συγκρίνει. Φίλε, και το γλέντισε κιόλας λίγο. Ποιο είναι, ποια είναι αυτή. Νομίζω είναι παίκτρια. Είναι παίκτρια. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Είναι player. Λοιπόν, είναι player, αλλά είναι και 12 ακριβώς που θα λέει και ο Νίβο. Φεύγει ο θυμός. Φεύγει ο θυμός. Και φεύγουμε κι εμείς για να πάμε σπίτια μας. Μαζί με τον Βασίλη. Σπιτάκια μας. Σπιτάκια μας. Έτσι λοιπόν. Μαζί με τον Βασίλη Καβαδία που δεν θα βγει απόψε. Θα πάει σπίτι του κι αυτός χαλαρά. Ευχαριστούμε τη στοίχημα που ήταν μαζί μας. Μπαλαντέρ ξανά με την κανονική του σύνθεση την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα. Γιατί αύριο θα είναι εδώ πέρα ο κύριος συνάδελφος με το του ΠΑΟΚ. Τετάρτη θα πάει Μαρμαρά, θα κάτσω εγώ εδώ πέρα. Άρα ξανά Πέμπτη. Της Παναγίας. Λοιπόν, γιορτάζει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας την Πέμπτη. Βεβαίως. Ξανά θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.